Δεν μου αρέσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όχι μόνο γιατί μεταφέρω βενζίνη και άρα είναι ενάντια στα συμφέροντά μου. Για αυτό ήταν η ερώτηση. Ναι, πρόσχε. Αλλά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι οικολογικά. Υπάρχουν και κάποιοι που οι γνώσει του ξέρουν ότι μεταφέρεται και παράνομο φορτίο με τα πλοία του. Είναι κάτι που mm -hmm. είναι αλήθεια ή απλά είναι ένα αστικό μύθο. Ναι, ε, εννοεί παράνομο φορτίο. Κοκαίνι. Δεν είναι το vegan. Γενικά, αν κάτι δεν μου αρέσει σε όψη, δεν το ξέρω, δεν το δοκιμάζω. Και γενικά είσαι πάρα πολύ αυθεντικό. Δηλαδή, δεν κρατά την εικόνα σου ξύλινη, α το πούμε έτσι. Αν ο πατέρα σου δεν ήταν πιστεύεις, στο κλάδο ναυτιλία, πιστεύει θα κάνει τώρα κάτι σχετικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και... Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί είχα πάντα καθαρό μυαλό. Εγώ θέλω υγεία, θέλω η οικογένεια μου να είναι καλά. Και αν θα έχει τώρα το supercar ή το λιγότερο supercar, κατάλαβε, δεν μου κάνει διαφορά. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν καλεσμένο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Φαντάζομαι τον ξέρετε όλοι και από τη συμμετοχή του στο Dragon's End προφανώς. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Χάρης Βαφιάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Χάρη που είσαι μαζί μας. Γεια σας. Τι να πρωτοπούμε για σένα, τόσε επιχειρήσει, τόσα πλοία. 96 είπαμε πλοία έχει. Α πούμε άλλα πράγματα. Εννοείται ότι για άλλα πράγματα είμαστε εδώ. Καταρχά να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μα mm. έχει φέρει και μερικά δωράκια. Αυτό θα το ανοίξουμε τώρα εδώ live. Είναι μαύρο για να κρύβει τα... το πάχο. Αλλά δεν έχετε ανάγκη. Θα <laughs> το χρειαστώ. Δείτε, παιδιά, εδώ είναι σαν, το... σαν ένα συγκρότημα που έχει όλε τι συναυλίε πίσω. Αλλά εδώ έχει τα πλοία. Εδώ είναι τα πλοία. Είναι δικό μου design, by the way. Δεν μου το έκανε κάποιο. Αυτό Έχω... μα αρέσει πάρα πολύ που έχει άποψη για όλα, ακόμα και για πράγματα που δεν είναι 100% σχετικά με το business. Εδώ μεταξύ, αυτά επειδή θα μα ρωτήσουν ε, πού μπορούν να τα βρουν, είναι συλλεκτικά ή μπορεί κάποιο να τα βγουν. <laughs> Κοιτά, Μα έχει τόσο μεγάλο αξία, θα πουλήσουμε κάνα για 5 ευρώ. Οπότε, ναι, όποιο θέλει να να γράψει κάτω στα σχόλια Για, ό,τι θέλει. Γιατί μπορεί να βγει ε, stealth gas ή shop. Ναι, δεν έχουμε άλλα πράγματα να πουλήσουμε. Οπότε, αν θέλετε να το κάνετε εσεί και να πάρετε μια προμήθεια. Να υπογράψει και ένα και να το βάλουμε giveaway, να πάρουμε followers. Αυτό ναι, αυτό θα είναι ωραίο. Αυτό θα είναι ωραίο. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιο άλλο ήταν one-off. Ένα mm. Αυτό όπω κάνουν οι ποδοσφαιριστέ που υπογράφουν ένα και γίνεται. Ναι, δεν είμαι τόσο star, αλλά οκ. Okay. Εσύ δεν νιώθει star μετά και από την τηλεοπτική σου εμφάνιση. Εντάξει, τι star τώρα. Star είναι, star είναι η star. Δηλαδή οι super τραγουδιστέ, οι super ηθοποιοί. Αυτού θεωρώ star. Και ειδικά από το Hollywood. Αν δεν τώρα Ελλάδα, εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε δύο-τρει, αλλά. Εγώ τι star είμαι, εντάξει, εγώ ήμουν τυχερό, πήγε καλά η δουλειά μου, και είμαι και σε μια εκπομπή, οκ, okay. μια φορά εβδομάδα τότε δηλαδή. τώρα, αν ήταν και αυτό star, τότε τι να πω είναι η πραγματική star. <laughs> Δεν έχει αλλάξει όμως η ζωή σου μετά την Dragon's Den, να σε αναγνωρίζουν περισσότερο στον δρόμο. Κοίτα, είναι λίγο αστείο γιατί, ναι, με αναγνωρίζουν πιο πολύ, αλλά δηλαδή αν σκεφτεί τι είναι το Dragon's Den και τι είναι η επαγγελματική μου πορεία, θα έπρεπε το επαγγελματικό να υπερτερεί κατά πολύ <laughs> του Dragon's Den. <laughs> Αλλά αυτό δείχνει πόσο δυνατή είναι η τηλεόραση. Ναι, με αναγνωρίζουν, μου στέλνουν στο Instagram ό,τι μπορεί να φανταστεί. Να του λέω ό,τι, ό,τι. Δηλαδή. <laughs> από πάει το, και το μυαλό. Από yeah, το, το μου μετάθεση στο στρατό. <laughs> μέχρι πάρε το καινούριο iPhone. Μέχρι μου χάρασε το αυτοκίνητο, δάνεισε μου ένα αυτοκίνητο. Συμβουλέ για την κοπέλα του. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. <laughs> Εγώ λέει. Δηλαδή, Γελάω, γελάω. Και στα πολύ πρωτότυπα απαντάω κιόλα. <laughs> Αν είναι κάτι πολύ πρωτότυπο και έξυπνο, απαντάω. Το οποίο δεν είναι κουφό, γιατί εγώ πάλι δεν είμαι στην τηλεόραση 10 χρόνια να πει ότι ξέρει, με βλέπουν τόσο καιρό. Δύο σεζόν έχουμε κάνει. Από δύο μισή μήνε κάθε σεζόν. Παίζεται και μία φορά εβδομάδα. Δεν είναι καμιά καθημερινή σειρά που τον βλέπει τον άλλον κάθε μέρα, α πούμε. Αλλά οκ. Okay. Εντάξει. Πλάκα έχει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώ στέλνουν και σου ζητάνε λεφτά ή να του δανείσει. Δηλαδή, τι περιμένω, ότι θα δώσει όντω λεφτά σε κάποιον απλά επειδή σου ζητάει. Ναι. Αυτό περιμένω. Εγώ σου λέω ότι αυτό αυτός έχει λεφτά. Προσπάθεια. Του πέφτουν από τον ουρανό, δεν καταλαβαίνω ότι κάποιο μπορεί να ευθύνει αίμα και υδρότερα για να τα βγάλει. Ε, και στο, μου λέει, άντε να του δίσω ένα iPhone. Μήπω και είναι η τυχερή μου μέρα και μου το πάρει. <laughs> okay, ναι. Μετά η προσπάθεια τουλάχιστον. Δηλαδή, <laughs> <σε αυτό. laughs> και το και το, και το, το θάρρο. <laughs> ναι, οκ. Okay, Εντάξει, δεν, το, 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 το κατακρινώ και εγώ μπορεί να το κάνω. Ξέρεις, και εγώ αν ήμουν ένα νέο παιδί ξέρεις, που δεν μένω Αθήνα ή που έχω οικονομικά θέματα και βλέπω τον Άρσο Dragons δεν να μοιράζει 30 χίλιαρα και τα λοιπά, να του ε, πάρε μου ένα κινητό που κάνει χίλια ευρώ ας πούμε. χειρότερη δεν θα μου απαντήσει ποτέ, δεν έχω να χάσω κάτι να το ζητήσω. Ισχύει. Οπότε δεν το, δεν το κατακρίνω καθόλου. Είπες, ε, πριν ξεκινήσουμε να, να κάνουμε πλάκα, με, μεταξύ του Βορκαστήριου, είπε ότι ε, ήμουν τυχερό και πέτυχα στη δουλειά μου. Να. Ε, Πιστεύει ότι το να πετύχει κάποιο επαγγελματικά έχει να κάνει και με την τύχη ή είναι δεξιότητα, Το να πετύχει τη δουλειά σου, ό,τι και δουλειά να είναι αυτή, δεν, έχει σχέ... δεν μπορεί να είναι μόνο ένα φάκτορ. Θέλει κότσια, θέλει σκληρή δουλειά και θέλει και τύχη. Δηλαδή, να σου πω για τη δική μου περίπτωση. Εγώ, όταν ξεκίνησα πολύ μικρό, επειδή δεν ήθελα να ακολουθήσω την, ε, 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 τη δουλειά του πατέρα μου, του ζήτησα ένα ε, ε, αρχικό κεφάλαιο, γιατί δεν είχα τα λεφτά, να ξεκινήσω τη δική μου ναυτιλιακή εταιρεία το 2000-2001. Λοιπόν, ο άνθρωπο προ τιμή του μου τα έδωσε. Μπορούσε να μου πει: Όχι, δεν σου δίνω, Ξες, έλα να δουλέψει για μένα και να έχει ένα πάρα πολύ καλό μισθό. Μου τα έδωσε, παρόλο που ήμουν πάρα πολύ μικρό, μόλι είχα τελειώσει το Μάστερ. Λοιπόν, πού έχει, έχει σχέση τύχη. Ότι εγώ με το που ξεκίνησα μια εταιρεία ε, δεξαμενοπλοίων με καράβια μονού τυχώματο. Τα καράβια μονού τυχώματος σημαίνει ότι σήμερα τα καράβια, ειδικά αυτά που μεταφέρουν πετρέλαιο, έχουν δύο τυχώματο. Όταν το ένα τύχωμα πάθει ζημιά, να μην χυθεί το πετρέλαιο στο άλλο. Δεν είναι okay. Τότε λοιπόν τα πλοία ήταν μονού τυχώματος. Είχαν αρχίσει τα πρώτα διπλού να βγαίνουν τυχώματο. Εγώ λοιπόν, επειδή ήταν πάρα πολύ ακριβά τα διπλού πήρα μονού τυχόματο. Λοιπόν, με το που πήρα δύο πλοία με όλα τα λεφτά που μου είχε δώσει συνδανισμό, μετά από έξι μήνε, ένα πλοίο μονού ε, βούλιαξε στην ε, Γαλλία. Λεγόταν έρικα το καράβι, και μόλυνε τι ακτέ. Οπότε όταν έγινε αυτό. Λέω, Όχι, oh, την έκατσα γιατί εγώ τέτοια πλοία έχω. Κανεί δεν θα τα ναυλώνει πια, δεν θα τα θέλει πια. Όλοι θα θέλουν διπλού τυχώματο. Οπότε θα πρέπει να τα δέσω τα πλοία και να πάω να δουλέψω στην οικογενειακή εταιρεία. Πού έρχεται ο παράγοντα τύχη, ότι επειδή λοιπόν μετά τα ναύλα για το διπλού τυχώματο πλοίο ανεβήκαν 500% γιατί ξαφνικά όλοι ψάχναν για διπλού τυχώματο πλοία, υπήρχε τρομερό demand, ήταν κάποιοι ναυλωτέ που δεν θέλαν να δώσουν τόσο πολλά λεφτά για να ναυλώσουν ένα πλοίο. Οπότε ερχόντουσαν σε εμά με του μονού δεν του ένοιαζε το ρίσκο και λέγανε του διπλού τυχώματο πλοία ναυλώνονται 50.000 τη μέρα. Να σου ναυλώσω το δικό σου πνευμονού τυχώματο για 25. Εμεί είχαμε υπολογίσει θα βγάζουμε 10.000 τη μέρα. Και ξαφνικά βγάζαμε 25. Ανέβηκε και η δική σα ζήτηση. Δηλαδή. Ακριβώ. Αλλά αυτό ήταν τύχη. Δεν, δεν το είχε προβλέψει κανεί. Είναι εξωτερικό παράγοντα ναι, που ευνοήθηκαν οι συνθήκε. Και, ανέβη, και ανέβηκαν τα ναύλα πολύ παραπάνω από ότι είχαμε εμεί κάνει forecast. Άρα θέλει κότσια, θέλει να μπει στη σωστή στιγμή, αλλά θέλει και τύχη. Εμεί είχαμε και τύχη. Και έτσι βγάλαμε πιο γρήγορα λεφτά από ό,τι είχαμε υπολογίσει και μεγάλωσε η εταιρεία ανεξάρτητα από τη, απ μαμά εταιρεία μόνη τη. Με λίγα λόγια. Γι' αυτό η τύχη είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Μου θυμίζει και την ιστορία που είπαμε πριν για το δικό μα podcast που ξεκίνησε ακριβώ πριν την πανδημία. Που mm. ο κόσμο θέλει να βλέπει podcast. Οπότε ακριβώς. Είναι, σίγουρα χρειάζεται και αυτό το ακριβώς. κομμάτι. Ακριβώ. Σε σένα συνέβη ποτέ κάποιο τύχημα με κάποια από τα πλοία σου. Ναι, ναι. Συνέβη πριν πφ, 8 χρόνια, νομίζω, όταν ένα όχι μόλυνση, γιατί η μόλυνση είναι το χειρότερο που απάθει με πλοίο. Σκέψου ότι θεωρούν χειρότερο τη μόλυνση παρά να πεθάνει ο κόσμο. Δεν λέω ότι συμφωνώ, αλλά έτσι είναι. Το να μολύνει με πετρέλαιο τη θάλασσα ή μια παραλία, το θεωρούν χειρότερο από το να πει ότι πέθανε, α πούμε, πέντε άτομα από το πλήρωμά μου. Κατά που έχουν φτάσει με το, με το περιβάλλον. Το έχουν πιο σημαντικό από την ανθρώπινη ζωή. Τέλο πάντων, ε, ένα πλοίο μου κοντά Σιγκαπούρη νύχτα πήγαινε με κομμένη ταχύτητα προς Σιγκαπούρη τον πάντων και έρχεται ένα αμερικάνικο, αμερικάνικη φρεγάτα σε stealth mode με κλειστά ραντάρ και το στίγμα που δείχνει το position του. Κατασκοπία Τα ουσιαστικά. Ήταν όλα κλειστά, φώτα όλα, δεν το βλέπαμε βασικά, ούτε στο ραντάρ το βλέπαμε και έσκασε πάνω μας πέθαναν καμιά δεκαριά Αμερικάνοι πεζοναύτε. σε εμά δεν πέθανε κανεί. Απλά από το τρακάλισμα κάποιοι χτυπήσανε, αλλά δεν πέθανε κάποιο. Και προσπαθούσαν να μα βγάλουν ότι φταίμε και, φταίμε και εμεί. Και η ζημιά τη φρεγάτα ήταν 160 εκατομμύρια δολάρια. Για να κατάλαβε τα νούμερα δηλαδή. Και ακόμα είμαστε στα δικαστήρια. Αυτό θα αναρωτήσω ότι σε τέτοιε περιπτώσει. Ε, λογικά παίζουν και από πίσω ασφάλιση πλοίων Ά, Ά, άπειρα τρεξίματα με δικαιολογητικά, με αναλύσει, με ειδικού με δικαστήρια, χαμός. Με αυτά ή το Αμερικάνικο κράτο ενάντια σου. Οπότε στα μισά no. του ζητάει χαρτιά σου, λέει δεν γίνεται, είναι εθνικό συμφέρον. Δηλαδή όπου δεν του συμφέρει να δώσουν ένα χαρτί, λένε επειδή είναι πολεμικό πλοίο, δεν μπορούμε να σου δώσουμε αυτή, γιατί είναι εθνικό μα συμφέρον να μην το αποκαλύψουμε, α πούμε. Οπότε είναι ένα πολύ άνισο αγώνα. Αλλά λογικά θα νικήσουμε διότι δεν φταίγαμε. Αυτοί πέσαν πάνω μα. Αυτοί είχαν κλειστά τα ραντάρ, όχι εμεί. Ναι, δεν σκέφτε ότι είναι το Αμερικανικό κράτο. Οπότε μπορεί να κερδίσει και όλα τα ραντάρ. Αυτό είναι, είναι μάχη Κοίτα, βαφιάς η βαφιά κά, Κάπω έτσι. Η δικαιοσύνη είναι δίκαιη. Ε, δεν είναι σαν κάτι χώρε, ξέρει, ε, την Πουκτού, όπου λαδώνει και νικάς. Είναι χώρε όπου η δικαιοσύνη όντω είναι σωστή. Άρα και να έχει και το Αμερικάνικο κράτο εναντίον σου, η δικαιοσύνη όντω θα πει ποιο φταίει και ποιο δεν φταίει. Σε ποια δικαστήρια είναι, είναι ναυτικό δίκαιο, φαντάζομαι. Είναι στην Αμερική. Βέβαια ότι είναι Αμερική με Αμερικάνικο ναυτικό είναι λίγο κακό για εμά. Αλλά πιστεύω ότι η Αμερικάνικη δικαιοσύνη είναι. ξέρει, straight. Η γνώμη κάνεις. σου για την ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη. <laughs> είναι από τα πράγματα που δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Όχι ότι δεν είναι πρόσχημα, όχι ότι τα παίρνουν, δεν εννοώ αυτό. Είναι Πάρα πολύ γραφειοκρατική και πάρα πολύ αργή. Όταν λοιπόν εσύ είσαι ένα πρόβλημα με κάποιον και θε 8 με 10 χρόνια να το λύσει, δεν έχει δικαιοσύνη. Όχι ότι είναι απαταιώνα. Δεν, δεν, δεν λέω αυτό. Απλά είναι πάρα πολύ. πρέπει να, να, να αλλάξει ριζοσπαστικά όλο το σύστημα ώστε τα. τα τα θέματα να πολύ πιο γρήγορα. Είναι και ένα λόγο που η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, γενικά οι ξένε επενδύσει, λίγο είναι διστακτικέ, γιατί είναι το κομμάτι τη δικαιοσύνη. Μα με το δίκιο του. Και κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή πιάσαμε αυτό το θέμα, για του Έλληνε εφοπλιστέ mm. που έχουν σημαίε άλλων χωρών. Mm. Εσένα, ποια είναι η γνώμη, αν τα δικά σου πλοία έχουν ελληνικέ σημαίε ή ξένε. Νομίζω το έχω πει αυτό. Ε, δεν είναι. Εγώ μακάρι τα, τα πλοία όλα να είχαν ελληνική σημαία. Γιατί να θέλω να πληρώνω φύζ στον Παναμά και στη Λιβερία και να μην θέλω στην Ελλάδα. Το πρόβλημα τη Ελλάδα είναι ότι σου βάζει ένα κανόνα ότι αν έχει ελληνική σημαία, πρέπει ένα ποσοστό του πληρώματο σου να είναι Έλληνε. Αναγκαστικά. Θε, δεν θε. Έλληνε ναυτικοί είναι ελάχιστοι. Άρα, αν εγώ θέλω να βάλω ελληνική σημαία, πρέπει να βρω ναυτικού Έλληνε που δεν υπάρχουν. Άρα δεν είναι τίποτα. Είναι κάθε πολιτικό ότι δεν θε να έχει πολλού Έλληνε. Είναι ότι δεν μπορεί ε, να βρει την αγορά. Δεν, δεν υπάρχουν. Δεν είναι ελάχιστοι. Είναι, και είναι κρίμα αυτό γιατί χάνει η, η Ελλάδα πλοία. Που θα μπορούσαν να έχουν τη σημαία τη και να παίρνει τα λεφτά η Ελλάδα αντί να τα πληρώνουμε σε τρίτε χώρε. Αλλά δεν αλλάζει αυτό τον κανονισμό που σου λέει ότι πρέπει να έχει ένα χ ποσοστό Έλληνε. Μακάρι να το αλλάζανε, να σου λέει ότι βάλει ελληνική σημαία και μπορεί να έχει ό,τι εθνικότητα θε, και να βάζαμε όλη ελληνική σημαία. Γιατί να έχω Παναμά και Λιβερία και Κύπρο και Μάλτα. Αυτέ έχω. Για ποιο λόγο και να μην έχω Ελλάδα που είναι η χώρα μου, α πούμε αλλά η μόνη χώρα που το έχει αυτό τον κανονισμό. Όχι, γιατί δεν αλλάζει. είναι κάτι τόσο αυτονόητο και είναι η μόνη χώρα. Τι είναι αυτό που κρατάει πίσω τόσε κυβερνήσει που έχουν περάσει διαφορετικά νομίζω κόμματα. η Ένωση των Ναυτικών πιέζει πολύ το Υπουργείο να μην το... να μην το αλλάξει. Νομίζω. Αλλά είναι κρίμα. Γιατί έτσι έχει 5.500 ελληνικά πλοία και από τα 5.500 νομίζω 600 είναι ελληνική σημαία, 500. Δηλαδή πόσο, το 10%? 10%. Πολύς γιατί... Σκόσμος... Yeah. γιατί, να μην έχει το 5 και να είναι ναρκηματίζει ηλικία δηλαδή σε όλη τη γη από το η Λιβερία και δεν ξέρω ποιο. Πολλοί κόσμοι που είναι και λίγο εκτό έχει. Του έχει δημιουργηθεί, δεν ξέρω, και, ίσως και από, και από τα μίντια και από πράγματα που έχουν γίνει ε, από ταινίε, ότι ε, κάποιο που δεν έχει ελληνική σημαία το κάνει 100% για λόγου είτε φορά αποφυγή, όχι για να φοροδιαφύγει, αλλά επειδή υπάρχουν πιο, πιο, πιο φθηνά ε, καθεστώτα, πιο χαμηλά φύση σε άλλες χώρες και τα λοιπά. Ναι, αυτό, Γίνεται αυ... και γι' αυτό? αυτό. Αυτό είναι εντελώς λάθος, διότι αυτή τη στιγμή ο φόρος δεν πάει με τη σημαία που έχει. Ο φόρος πάει με από πού διαχειρίζεσαι τα πλοία. Άρα, αν εγώ διαχειρίζομαι 20 πλοία από την Αθήνα, σου λέω παράδειγμα, mm -hmm. αυτά τα 20 πλοία θα πληρώσουν φόρο στην Ελλάδα. Ό,τι και σημαία να τι έχουν Παναμά, τι έχουν Ελληνική, τι έχουν δεν ξέρω τι. Άρα είναι λάθο. Okay. Αν όμω τα διαχειρίζει τα πλοία σου από το εξωτερικό, δεν πληρώνει φόρο. Άρα δεν πάει με τη σημαία, πάει με από πού τα διαχειρίζεσαι. Οπότε είναι λάθο που συνδέεται τη σημαία με το φόρο. Ο πρόβλημα τη σημαία είναι η ναυτική. Οι, οι Έλληνε δυστυχώ δεν πάνε να γίνουν ναυτικοί. Okay. Δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν παρόλο που τα διαχειριζεσαι οποτε ειναι λαθο που συνδέουνε τη σημαια είναι πάρα πολύ καλά δεν πάνε να το κάνουν και έτσι και όποιος θέλει να βάλει και σημεία δεν βρίσκει εύκολα ε, μηχανικούς και καπετάνιους Έλληνες και άρα πρέπει να βρει ε, Βουλγάρους, Ουκρανούς Ινδούς, Φιλιππινέζους και φιλιπινές. τα λοιπά γιατί αυτοί πάνε σοριδών στις ναυτικές ακαδημίες οι Έλληνε δεν πάνε, πάνε ελάχιστα. Περίεργο, νόμιζα είχαμε πολλού ε, Έλληνε ναυτικού. Όχι, δεν έχουμε πολλού. Είχαμε πιο πολλού. Η νέα γενιά δεν μπορεί πάει. Είναι, είναι δύσκολη δουλειά, όντω. Ε, παρόλο που τα λεφτά είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουν δεν υπάρχει άλλη δουλειά να τα βρει. Αλλά παρόλα αυτά δεν πάνε. Γιατί σου λέει κάτι να παίρνω πιο λίγα και να είμαι σπίτι μου με την κοπέλα μου και τα λοιπά. Από το να παίρνω πάρα πολλά και να ταξιδεύω. Οκ. Okay, υπάρχει και το ρίσκο. Δηλαδή βλέπουμε σε χώρε Αφρική τι πειρατείε που γίνονται και κατά καιρού που απαγάγουν κάποιοι ναυτικού. Α πω τι γίνεται. Αν βάλει το ποσοστό επί είναι μηδέν το ρίσκο σου. Γιατί αν ότι είναι 5.500 ελληνικά πλοία και γίνεται ας πούμε μία απαγωγή το χρόνο, πρέπει να έχει ένα προ 5.500. Ε, δεν. Εντάξει, πρέπει να πολύ καντέμι να σου έχει. Δεύτερον, ποτέ δεν έχει σκοτωθεί κάποιο από τέτοιο πράγμα. Αυτοί του απαγά, απαγάγουν, δεν του απαγάγουν, του κρατάνε μέσα στο πλοίο μέχρι, να, μέχρι να, πάρουν να, πάρουν κάποια λίτρα. Η ασφάλεια πάντα πληρώνει, οπότε μετά του 3-6 μήνε έχει φύγει έτσι κι αλλιώ. Δεν δηλαδή είναι ότι θα πεθάνει, α πούμε. Οκ. Okay και επίση τελευταία τα, τα πλοία τα καινούργια είναι σαν κροζιρόπλια. Δεν σαν τα παλιά χρόνια που σου έλεγε πάω στα καράβια και είναι κάτι σκουριασμένα πλοία που δεν έχουν wifi και internet και τουαλέτα και δεν ξέρω τι και λες παίρνω καλά λεφτά αλλά διαλύομαι. Τα καινούργια τα πλοία με τα δεις, στο βίντεο που είχα κάνει το δείχνω το πλοίο, είναι τέλειο. Με, με τραπεζαρίες, με κουζίνες, με τεράστια δωμάτια, με wifi. Πότε δεν είναι και τόσο η ταλαιπωρία η τρομερή, Συν ότι απαγορεύεται να κάτσει το πλοίο πάνω από 6 μήνε. Οπότε, ό,τι και να γίνει, 6 μήνε είσαι στο σπίτι σου. Για τα λεφτά που παίρνει, δεν το θεωρώ τόσο τρομερό το ρίσκο. Δεν είναι ότι παίρνει 2 χιλιάρικα. Καταλαβέ. Mm -hmm. Ο καπετέρι ο μηχανικό παίρνει πάνω από 10 χιλιάρικα καθαρά το μήνα. Ποια δουλειά θα σου δώσει αυτά τα λεφτά, στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν δεν είσαι CEO yeah, της τη yeah, Coca-Cola yeah. ή δεν ξέρω <laughs> ποιο θα τα πάρει αυτά τα λεφτά. Πολύ δύσκολο. Ακριβώ. Top, 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 στέλνει. ο Φιλιππινέζο λοιπόν που έχει βασικό μισθό τα 200 δολάρια και πάει και παίρνει 10 και 11 και 12, μαζεύει, μαζεύει, μαζεύει μαζεύ, και μετά είναι ο βασιλιά στο χωριό του και στην πόλη του. Ο Έλληνα που είναι πιο κακομαθημένο, προτιμάει να παίρνει 1500 ευρώ και να μένει με του γονεί του. Okay. Πιστεύει ότι είναι μια γενικότερη νοοτροπία, γιατί ισχύει και για άλλα επαγγέλματα. Που όλοι θέλουν να γίνουν κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα που πόσο πια να αντέξει η αγορά. Και... Δεν, δεν, ξέρω για ποια επαγγέλματα λε. Το γνωστό δικηγόρο, γιατρό που όσοι γίνονται επιτυχημένοι βγάζουν καλά χρήματα, ε, αλλά δεν μπορούν να γίνουν όλοι. Άλλοι θα φύγουν ναι, στο Συγγνώμη, εγώ θα... το θεωρώ το να γίνει γιατρό πολύ πιο δύσκολο από το να γίνει ναυτικό. Mm. Πολύ πιο δύσκολο. Mm. Και αχωτικό επάγγελμα. Να γίνει καλό γιατρό. Ε. Ναι, πολύ πιο δύσκολο. Σαφώ. Γιατί στο πλοίο πια είναι όλα ηλεκτρονικά ούτε πορεία δεν βγάζει. Στο κάνει μόνο του το GPS. Απλά επιβλέπει. Ο γιατρό όμω που κάνει χειρίσει και τέτοια πράγματα, ένα λάθο να κάνει, έχει τη ζωή του άλλου στα χέρια σου. Με το πλοίο πρέπει να γίνει χοντρο, χοντρή βλακεία. Για να έχει τόσα συστήματα ασφαλεία στο πλοίο, πρέπει να γίνει χοντρή βλακεία για να τρακάρει ένα πλοίο, α πούμε. Και γι' αυτό δεν ακού πολύ συχνά μεγάλα ατυχήματα με πλοία, παρόλο που είναι χιλιάδε τα πλοία που κυκλοφορούν και όσο περνάει ο καιρό, θα είναι όλο και πιο δύσκολο μετά αντίστοιχα να, να συμβεί κάποιο ατύχημα μεγάλο. Σωστά. Γι' αυτό λέω και να σου πει κάτι. Και ο γιατρό ο καλό, ο καλό, ο σου είναι ένα μέτρο γιατρό, άντε να βγάζει τα ίδια με ένα καπετάνιο. Οπότε τελικά δεν ξέρω και πόσο χρόνια θε να σπουδάσει για να γίνει γιατρό. Και πόσα χρειάζεται για να γίνει αξιωματικό στο εμπορικό ναυτικό. Να τα βάλει και αυτό στη ζυγαριά. Ήθελα βέβαια να πω ότι επίση πάρα πολλοί επιλέγουν το πολεμικό ναυτικό. Οπότε, γιατί προτιμάνε να είναι στο δημόσιο, να έχουν κάτι σταθερό και δεν πηγαίνουν στο εμπορικό ναυτικό. Ναι, αλλά δεν πληρώνει το ίδιο καλά. Μπορεί να είσαι πιο κοντά στο σπίτι σου και να μην κάνει μεγάλα ταξίδια, στο πολεμικό ναυτικό, αλλά τα λεφτά δεν έχουν σχέση. Έχει αξιωματικό να είσαι, θα παίρνει 2,5-3 χιλιάρικα και όσο θα παίρνει 12. Τζιάζει, ζυγισέτα. Δεν μιλάμε μικρή διαφορά. Δεν μιλάμε ένα χιλιάρικο διαφορά. Μιλάμε τρει φορέ πάνω, τέσσερι. Όχι, είναι μεγάλη φορά. Άρα. Χάρη ένα παιδί που μα βλέπει, μα ακούει τώρα, που θα μπορούσε ενδεχομένω να ήσουν και εσύ σε πιο μικρή ηλικία και θέλει να ξεκινήσει τη δική του ναυτιλιακή, αλλά το 2024. Θα μπορούσε πρακτικά να το κάνει, ε, Αυτό είναι το παιδί πολύ πιο δύσκολο. Έχει λεφτά ή δεν έχει. Γιατί είναι <laughs> το πιο σημαντικό αυτό, δεν μου το λε. Έχει ή ξεκινάει με τίποτα. Α πούμε ότι ξεκινάει <laughs> με τίποτα. Κοιτάξτε, δεν γίνεται δεν γίνεται. Όλα γίνονται, αλλά Στον είναι σχεδόν αδύνατο, μην λέω αδύνατο, γιατί τα κεφάλαια της ναυτιλίας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αλλά τι κάνανε στα παλιά χρόνια. Γινόντουσαν καπετάνιοι για 10 χρόνια, μαζεύανε τρελά λεφτά γιατί η μισθή όπως είπαμε είναι πάρα πολύ μεγάλη και μετά αγοράζαν το πρώτο του πλοίο. Αυτό γίνεται να το κάνεις σήμερα ας πούμε. Ή πες ότι δεν θες να γίνεις καπετάνιος. Τι κάνεις. Περνάει σε ένα αρχικό κεφάλαιο και σε μικρό πουλά, το οικόπεδο που έχει κληρονομήσει, το σπίτι που έχει κληρονομήσει, δεν ξέρω εγώ κάτι, και επειδή εννοείται δεν σου φτάνει να πάρει ένα πλοίο, βρει άλλου δύο-τρει που έχουν και αυτοί κάποια λεφτά και αγοράζει μαζί, μαζί με δάνειο κιόλα το πρώτο σου καράβι και ξεκινά με τρει συνεταίρου, α πούμε. Και αυτό παίζει. Πρέπει να ξέρει όμω και το χώρο, γιατί, γιατί δεν μπορεί απλά να πα να αγοράσει ένα πλοίο και να πει τώρα. Πρέπει να ξέρει, να, γιατί αλλιώ θα σε καταπλέψουν, θα σε κοροϊδέψουν κτλ. Τα... Αυτό είναι για όλε τι Ποια δουλειά ξεκινά όταν την ξέρει και πα καλά. Καμία. Άρα, ή θα γίνει καπετάνιο για να μάθει το πλοίο και να βγάλεις λεφτά, ή θα δουλέψει ναυτιλιακή ω πάλι, να μάθει τη δουλειά και όταν είσαι έτοιμο και έχει και τα λεφτά, μεταπηδά στην ε, πλειοκτησία. Εσύ πώ έμαθε. Εγώ πώ έμαθα. Εγώ έμαθα γιατί είχε ο πατέρα μου ναυτιλιακή, αλλά σε άλλο τομέα από μένα. Εγώ ήμουν στα, στα δεξαμενόπλια, αυτό ήταν στα φορτηγά πλοία. Φορτηγά είναι αυτά που κουβαλάνε ξηρό φορτίο. Με ζάχαρη, σιτάρι, κάρβουνο. Εμείς μεταφέραμε πετρέλαιο και βενζίνη και έμαθα δουλεύοντας τα καλοκαίρια, πηγαίνοντας σε άλλα ναυτικά, ναυλιακά γραφεία άλλων. Όταν έκανα το μάστερ μου δούλευα, ήταν μισή μέρα το μάστερ, οπότε έκανα μισή μέρα μάστερ, μισή μέρα δούλευα σε κάποια ναυλομεσητικά γραφεία στο Λονδίνο. Έμαθα τα βασικά, τη δουλειά τη μαθαίνει όταν την κάνεις. Όχι όταν απλά ακούς και βλέπεις τους άλλους αλλά πήρα τι πρώτε μου γνώσει, να το πω έτσι. Και μετά μαθαίνει και από τα λάθη σου αντίστοιχα. Να, ή τα λάθη των που ελπίζει ότι τα λάθη θα είναι λιγότερα από τα σωστά. Γιατί αν τα λάθη είναι περισσότερα από τα σωστά. Είναι και μια δουλειά που δεν συγχωρεί εύκολα ένα τεράστιο λάθο. Δεν συγχωρεί. Γιατί π.χ. αν πάρει το πλοίο τη λάθο στιγμή και το πληρώσει πολλά και μετά πέσει η αξία του, θα έρθει η τράπεζα και θα σου πει: Κάνει το pub, βάλε τόσο λεφτά και αν δεν τα έχεις, σου παίρνει το πλοίο. Ή άμα γίνει ένα τύχημα. Ή άμα είσαι βάλει ένα καπετάνιο που είναι άσχετο και πάει και σου κάνει ζημιά στο πλοίο. Εσύ πάντα πληρώνει. Ο καπετάνιο δεν θα πληρώσει και λάθο να κάνει δεν θα πληρώσει κάτι ο καπετάνιο. Ναι, οπότε είναι, 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 δύσκολη δουλειά με καλά βέβαια αποτελέσματα αν είσαι από πάνω και ξέρει τι κάνει. Πέρα από, τη, από την πορεία σου στο ναυτιλιακό κομμάτι, έχει ασχοληθεί και με άλλε επιχειρήσει. Αν βάλουμε σε μια παρένθεση ε, τις τι που έχει επενδύσει μέσω του Dragon's Den, έχει κάποια άλλη σχολεία επενδυτικά και τα το του Dragons δεν είναι επιχειρήσει, δεν τι έκανα για να βγάλω χρήματα. Τι έκανα για να βοηθήσουμε πέντε εταιρείε ελληνικέ που χρειαζόντουσαν κάποια χρήματα στην αρχή. Και οκ, okay, αν βγάλουν και κάποια χρήματα, τέλεια. Αλλά δεν ήταν ο σκοπό αυτό. Και από την αρχή το Dragons είχε και ένα χαρακτήρα φιλανθρωπικό. Δηλαδή ότι βοηθά μια, δύο, τρει εταιρείε, νέα παιδιά με μυαλό που δεν μπορούν να πάρουν τραπεζική χρηματοδότηση με κάποια αρχικά κεφάλαια για να ξεκινήσουν. Κάποιοι πήγανε κάπως καλά, κάποιοι δεν πήγαν καλά. Okay, οπότε δεν περιμένεις από εκεί να mm -hmm. κολυμπήσεις το χρήμα. Okay. Μία εταιρεία πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά από το Dragons, μία μόνο. Αλλά πολύ καλά. Τώρα, άλλα, ε, εγώ κάνω πολύ real estate. Οπότε πέρα της ναυτιλιάς κάνω real estate και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το οποίο είναι μια εύκολη σχετικά δουλειά με μικρό ρίσκο, γι' αυτό την κάνω. Αλλά πρέπει και εκεί να έχει κεφάλαιο, σωστικά, Πολύ λιγότερα. Κάνεις. Πολύ λιγότερα από ό,τι θέλει ναυτιλία. Αλλά έχει πολύ μικρό το ρίσκο. Όταν, επειδή κάνει την ναυτιλία που έχει μεγάλο ρίσκο, πρέπει να κάνω κάτι άλλο, να κάνω counterbalance το risk. Οπότε κάνω real estate. Και ό,τι άλλο έκανα πέρα από αυτά τα δύο, έχασα λεφτά. Γιατί ή δεν το ήξερα, ή το έκανα με λάθο ανθρώπου, και έχασα λεφτά. Οπότε το μάθημα ποιο ήταν. Stick to what you know. Και έτσι τώρα βασικά κάνω μόνο αυτά τα δύο. Ναυτιλία και... και real estate. Okay. Άρα στην ναυτιλία ε, συνεχίζει να είναι ουσιαστικά μια full time δουλειά σωστικά, για σένα. Ναι, βέβαια, με διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Υπάρχει yeah. κάποιο σημείο που θα πει ότι τώρα είναι retirement, δηλαδή τώρα σταματάω και απολαμβάνω πούμε, τα χρήματα που έχω βγάλει. Όχι, ποτέ. Εγώ δεν το κάνω για τα χρήματα. Δηλαδή, εγώ ανήθυνα σταμάταγα και παίρναγα καλά. Αλλά δεν... εγώ χαίρομαι με τη δουλειά, χαίρομαι να μεγαλώνει η δουλειά και χαίρομαι να βάζω ένα στόχο και να μπορώ να τον πετύχω. Το αν θα βγάλω 100.000 ή 500, δεν μου κάνει διαφορά. Δηλαδή, αν ήθελα να έχω πούμε, ένα ωραίο μάξι και ένα ροσπίτι και δεν ξέρω τι, θα αντάκανα. Θα αντάκανα και θα έκανα διακοπέ. Δεν είναι ο στόχο μου αυτό. Είμαι από του ανθρώπου που θα δουλεύουν όσο ε, αντέχουν. Hopefully μέχρι τα γεράματα. Δεν θα πω, Α, τώρα έφτασα τα 60, π.χ. να ράξω να πάω διακοπέ. Και ξέρει. Επειδή το βλέπει και λίγο σαν παιχνίδι. Παιχνίδι δεν είναι, γιατί όταν παίζει με, τόσα, με, τέτοια νούμερα, μόνο παιχνίδι δεν είναι. Αλλά με, είναι η διασκέδασή μου, το χόμπι μου. Το ε, αγαπάω. Ναι, το αγαπάω, αλλά θα στεναχωρηθώ άμα κα... χάσω χρήματα. Κατάλαβε. Ναι. Δεν αυτοκτονήσω, αλλά θα στεναχωρηθώ. Αν ο πατέρα σου δεν ήταν στο κλάδο ναυτιλία, πιστεύει θα έκανε τώρα κάτι σχετικό ή κάτι εντελώ διαφορετικό. Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Βέβαια την απάντηση δεν την ξέρω, γιατί ξέρεις, δεν μπορώ Κρίνω με αυτά που έχω δει μέχρι σήμερα. Μένα ήταν σε αυτή τη δουλειά. Οπότε σε αυτό το περιβάλλον μεγάλωσα. 50-50. Μπορεί αν δεν ήταν σε αυτή τη δουλειά, αλλά είχα λεφτά να αντάβαζα σε κάτι πιο safe. Αλλά πάλι δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, χρειάζεται να θα έκανα ε, έτσι κι αλλιώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο γιατί είναι. Για την Ελλάδα, ίσω η πιο εύκολη δουλειά και η πιο safe δουλειά. Είχε φανταστεί ποτέ τον εαυτό σου όμω, σαν παιδί, να κάνει κάτι διαφορετικό ή ήξερε από μικρό ότι θα γίνω κι εγώ, ε, θα ασχοληθώ με την ναυτιλία. Θα γίνω όπω και ο πατέρα Δεν ήταν ότι είχα τρέλα να κάνω ναυτιλία αλλά ήθελα να είμαι ανεξάρτητος και να βγάζω τα δικά μου λεφτά. Απλά έτυχε το, το, το vehicle, ας πούμε, να είναι η ναυτιλία. Άρα σίγουρα θα, θα ήθελες να κάνεις κάτι επιχειρηματικό, όπως και να έχει. Αν δεν ήταν η ναυτιλία, αυτό θα ήταν κάτι άλλο. Σίγουρα και να μην, Εξαρτώμαι από κάποιον τρίτο. Okay. Σίγουρα. Μέχρι σήμερα, επιχειρηματικά, ποια θα έλεγε ότι είναι η μεγαλύτερη σου αποτυχία ever, Η μεγαλύτερη μου αποτυχία ever, μάλλον ήταν όταν ε, παρήγγειλα το 2006-2007, που ήταν το πικ τη αγορά για την αυτιλία. Κάποια πλοία τα πράγματα να χτιστούν στην Κορέα σε πάρα πολύ ακριβέ τιμέ. Αυτό μάλλον. Οπότε, μακροπρόθεσμα, αυτό ε, σου έχασε λεφτά. Ή δεν έχει φανεί αυτό αν να ε... τα χρησιμοποιεί. Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα γιατί όταν έχει ένα πολύ πιο ακριβό πλοίο από τον ανταγωνιστή σου και κυνηγάται τα ίδια φορτία, αυτός μπορεί με χαμηλότερο ναύλο να βγάλει πιο πολλά λεφτά από σένα. Έχει ένα disadvantage. Αλλά πολεμάμε με αυτά που έχουμε. Οπότε έχω, με αυτά τα συγκεκριμένα σειρά πλοίων έχω ένα disadvantage. Ευτυχώ πή πήρα και πολλά φτηνά. Οπότε έκανα ένα ας πούμε average down αλλά είναι κάποια πλοία που ή δεν θα σου βγάλουν από το κέρδο ή θα σου βγάλουν μετά τα 20 χρόνια ένα μικρό κέρδο γιατί τα, τα έχει πάρει τόσο ακριβά. Έχει επισκεφτεί όλα τα πλοία σου. Όχι. Δύσκολο να τα επισκεφτώ όλα γιατί είναι σε όλο τον κόσμο. Οπότε δεν είναι. Και κάθε φορά σε διαφορετικό μέρο του κόσμου κιόλα. Δηλαδή. Ναι, δεν είναι ότι όλοι έρχονται Ελλάδα και απίσω ότι mm. θα πάω να τα δω, α πούμε. Μερικά δεν έρχονται ποτέ σε όλη τη ζωή η Ελλάδα. Ποτέ. Εσύ δεν ταξιδεύει όμω. Εγώ ταξιδεύω όχι να δω τα πλοία. Εγώ ταξιδεύω να δω βασικά του ναυλωτέ μου, γιατί ο ναυλωτή είναι αυτό που με πληρώνει εμένα. Ο ναυλωτή πρέπει να είναι χάπι. Οπότε εννοείται ότι μου αρέσει να δω το πλοίο, αλλά πιο πολύ ουσία έχω να πάω να δω τον ναυλωτή παρά να δω το πλοίο. Ο ναυλωτή μπορεί να είναι η Exxon, η BP, η Shell, όλε οι μεγάλε πετρελαϊκέ εταιρείε. Οι μεγάλοι ναυλωτέ και στο ξηρό φορτίο, που είναι η Cargill και τέτοιοι μεταφέρουν σιτάρια. Αυτοί, αυτοί με πληρώνουν εμένα. Οπότε αυτού πρέπει και εγώ να έχω από κοντά. Αυτό είναι ένα λόγο που είσαι, ας πούμε, κατά όσων είναι πολύ οικολόγια, το πούμε έτσι, ή, δηλαδή είναι καθαρά από συμφέρον, ή έχει να κάνει και από προσωπική σου άποψη. Εγώ δεν είμαι κατά των οικολόγων. Αντιθέτω, με τα πλοία μα πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά να τα κάνουμε πιο eco friendly και να μειώσουμε τι εκπομπέ ρηπογόνων αερίων. Εγώ δεν μου αρέσουν τα ηλεκτρικά αμάξια μέχρι εκεί. Οτιδήποτε άλλο είναι για το περιβάλλον εννοείται ότι είμαστε υπέρ. Βάλαμε σε όλα μα τα πλοία ένα σύστημα. Λέγεται Ballast Water System. Που καθαρίζει τα, τα πλοία όταν είναι άδεια. Χρειάζονται να έχουν νερό μέσα θάλασσα για να είναι σταθερά. Γιατί αν ρωτήσουμε ένα άδεια, μπορεί και να αποδογυρίσουν. Mm -hmm. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν νερό θάλασσα όταν είναι άδεια. Όταν όμω ένα πλοίο βάζει νερό θάλασσα από την Αυστραλία και πάει στην Αμερική, αυτό το νερό θάλασσα έχει ουσίε, έχει μάλλον. Οργανισμούς που δεν υπάρχουν στην Αμερική. Mm -hmm, ναι. Άρα, όταν το αδειάζει αυτό το νερό mm -hmm. για να φορτώσει μεταφορτίο, δημιουργεί πρόβλημα στο οικοσύστημα τη Αμερική. Καταλαβε. Mm -hmm. Άρα, τι κάναμε, βάλαμε ένα σύστημα που σκοτώνει του οργανισμού με στο νερό, ώστε όταν πάω Αμερική και το ρίξω, να μην μολύνω την Αμερική με οργανισμού από άλλη ήπειρο, που μπορεί να φάνε του οργανισμού του Αμερικάνικου. Ναι, και όλο ναι, το αυτό λοιπόν μου κόσε περίπου 500 με 700 χιλιάρικα το καράβι. Κάνει ένα παραπλασιασμό να για τι λεφτά μιλάμε. Αυτό είναι οικολογικό. Είναι υποχρεωτικό όμω ή. Μα το κάνανε έναν και υποχρεωτικό τώρα. Γι' αυτό σου λέω: εγώ δεν είμαι ενάντια των οικολόγων. Αντιθέτω, και εγώ θέλω να είναι καθαρή θάλασσα ναι. και όλα. Αλλά δεν μου αρέσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όχι μόνο γιατί. Ε, Μεταφέρω βενζίνη και άρα είναι ενάντια στα συμφέροντά μου. Γι αυτό ήταν η ερώτηση. Ναι, κάνω... πρόσχε. Αλλά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι οικολογικά. Γιατί όταν φτιάχνει το ρεύμα με κάρβουνο, άρα πού είναι η οικολογία. Μπορεί να είναι περισσότερο όμω οικολογικά από τα, κανονικά, τα συμβατικά. Πώ θα είναι. Αφού το κάρβουνο για να το κάψει να γίνει ρεύμα είναι πιο, ε, κάνει πιο πολύ πολιούτ από ό,τι κάνει η βενζίνη. Ειδικά τα καινούργια αυτοκίνητα που είναι πολύ. τα έχουν κάνει πολύ λιγότερο ρήπογόνα τέλο πάντων. Αν μου λέει ότι το φτιάχνω το, το ρεύμα από πράσινε πηγέ, η ε, αέρα αέρα ήλιο, αέρα, ναι. αέρα ε, ε, υδροελεκτρική ενέργεια. Οκ, okay, αλλά δεν το κάνουν από εκεί. Οπότε <laughs> μα κοροϊδεύουν. Σου λέει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και τελικά κες, και κάρβονο. Οπότε <laughs> αντί να και κάρβουνο, φάει το ντίζελ. <laughs> Κατάλαβε. Είναι λίγο. Ίσως είναι πιο πολύ νοοτροπία. Δηλαδή να ξεκινήσουμε να συνηθίζουμε τώρα σε όταν πια θα έχουν βελτιωθεί ας πούμε, οι εγκαταστάσει ανανεώσιμων πηγών ενέργεια να έχουμε ήδη στου δρόμου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μα τον κόσμο δεν του λένε όμω την αλήθεια. Δεν του λένε ότι το ηλεκτρικό είναι ίσο αυτή τη στιγμή ρηπογόνο σε το κανονικό. Δεν του λένε ότι αν τρακάρει με ηλεκτρικό αμάξι πάει για πέταμα και δεν μπορεί να το φτιάξει. Δεν του το λένε. Πάλι λοιπόν ο κόσμο και δίνει 50-60-70 χιλιάρικα να πάρει Τέσλα και άμα το τρακάρει, τα χάσει τα λεφτά του. Ενώ άμα έχει το κανονικό στο αμάξι με τη βενζίνη που το έχει πάρει 10 -20 και 20 και 30 χέρια και τρακάρει, πα στον άλλο και με 2 χιλιάρικα το έχει φτιάξει δεν στα λένε. Καταλαβέ. Δεν σου λέει ότι το Τέσλα π.χ. έχει τη μεγαλύτερη απώλεια αξία από κάθε άλλο αυτοκίνητο. Οπότε σε ζω στα 60 χιλιάρια και ξέρω πόσο κάνει το Τέσλα και σε δύο χρόνια κάνει 30. Οπότε έχει χάσει το 50% των χρημάτων που έχει δώσει. Για να μπορεί άλλο να κρίνει αν θα πάρει Τέσλα ή αν θα πάρει ε, BMW ή δεν ξέρω τι θα πάρει. Καταλαβε mm. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Πε τα φάξ και μετά σε αποφάσει όλου τι θέλει να αγοράσει και ούτε είναι πραγματικά πράσινο. Αν τα πραγματικά πράσινο και το ηλεκτρικό ήταν πραγματικά πράσινο, ναι, οκ, okay, να πάρω κι εγώ ένα, να έχω κι εγώ ένα ηλεκτρικό. Αλλά άμα δεν βοηθάω το περιβάλλον, γιατί να το πάρω. Και αργά να μου αρέσει να ακούω τον ήχο του τη μηχανή. Τι να βάζω, ναι. ψεύτικο ήχο που έχει ο άλλο και βάζει ψεύτικο ήχο. Ναι, είναι και λίγο Και κάνει σαν. Ναι. Πώ το λένε, σαν PlayStation. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν θέλω. Αυτό κάποια στιγμή θα λυθεί. Μπορεί και να, να μην λυθεί, δεν ξέρουμε. Μια και μιλάμε για τα Τέσλα, η γνώμη σου για τον Έλλον Μάσκ γενικότερα. Ο Έλλον Μάσκ είναι ένα πολύ πετυχημένο επιχειρηματία, δεν υπάρχει τώρα ερώτημα γι' αυτό, που έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Και ευτυχώ τα σωστά είναι πιο πολλά από τα λάθη, γι' αυτό έχει τόσα λεφτά. Το, το μεγαλύτερο λάθο, κατά τη γνώμη σου. Έχει κάνει πάρα πολλά. Δεν, αν το κάνει Google, έχει κάνει πάρα πολλά. Δεν τα ξέρω να στα πω όλα. Π.χ. το Twitter που το πήρε σε αυτή την τιμή ήταν λάθο. Π.χ. Το κρήκης, ναι. Και έχει πει πράγματα στα social media που έχουν ρίξει τη μετοχή του 20-30%. Αυτό είναι τεράστια λάθη όταν έχει μια multibillion dollar company, α πούμε. Αλλά ξαναλέω, τα σωστά είναι παραπάνω από τα λάθο. Εσύ που, ε, να πούμε και στον κόσμο, σε όσου δεν το ξέρουν, γιατί είναι γενικά γνωστό, έχει ε, την εταιρεία στο χρηματιστήριο τη Αμερική. Τρει έχω. Τρει. Στο χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη κιόλα και τη Τρει. Ναι, σωστά. Που να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, οποιαδήποτε εταιρεία να μπει. Γιατί ναι. πρέπει να πληρεί πολλέ προδιαγραφέ, να έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι και, και είναι λοιπά, και ακριβή διαδικασία πέρα από αυτό. Και πρέπει, αυτό. σωστά, πρέπει να πληρωθεί και μια εταιρεία ελεγχτική να κάνει τη διαδικασία σωστά. τράπεζα κτλ. Και, και είσαι και ο νεότερο, νερό, νομίζω, που το έχει κάνει. Ναι, πέρα. γιατί όταν μπήκα ήμουν 27. Οπότε να πούμε εδώ ότι γνωρίζει και το πώ είναι να διαχειρίζει μια εταιρεία που είναι συγχωμένη στο χρηματιστήριο. Οπότε μπορεί να μα μιλήσει όπω έκανε τώρα και από αυτή την έννοια που είπε ότι έκανα το tweet και επηρέασε την τη τιμή ε, τη μετοχή. Μετοχής. Μετοχής. Ε, εσύ γενικά πώ διαχειρίζεσαι και του μετόχου σου και του ανθρώπου που σκέφτονται να, να επενδύσουν. Γενικά είναι κάτι το οποίο ακόμα ε, πρέπει να το κρατάς ζεστό ή επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια στην αγορά. Είναι κάτι που είναι κάπως πιο σταθερό και δεν ασχολείσαι πολύ. Η μέτοχη σου είναι ουσιαστικά η συνεταιρή σου. Άρα πρέπει να του φέρεσαι όπω θα φερόμουν εγώ σε ένα συνέτερό μου. Πε ότι είχα μια εταιρεία εμεί μαζί. Όπω θα φερόμουν σε σένα, πρέπει να φέρομαι και σε αυτού. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν κάτι άλλο παρά Α να βγάλουν λεφτά και Β να επικοινωνεί μαζί του τα νέα, είτε είναι καλά είτε είναι κακά. Οπότε αυτό πρέπει να κάνω εγώ. Είναι Α κάθε φορά που έχουμε αποτελέσματα, κάθε τρίμηνο, να του μιλάω στο τηλέφωνο, να του λέω αυτά είναι τα αποτελέσματα, γιατί πήγαμε καλά, ή γιατί πήγαμε κακά, και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και όταν είμαι στην Αμερική, να κάνω ραντεβού με κάποιου, δεν μπορώ να του δω και όλου, γιατί είναι χιλιάδε, με κάποιου από αυτού, για να με δουν face to face και να ακούσουν το πώ πήγαμε. Αυτοί δεν θέλουν να νιώθουν ότι του νομπάρει, ότι δεν του μιλά, ότι δεν του κρατά updated. Αυτό δεν θέλουν. Να νιώθουν ότι είναι απλά παραμελημένοι. Άμεσα από πάνω και του μιλά και του κάνει ωραία quarterly presentations κτλ είναι χάπι. Προσπαθώ, παρόλο που έχω τρει εταιρείε, να το κάνω και στι τρει. Θεωρεί ότι η ε, οι μετοχέ σου αυτή τη στιγμή είναι καλέ, άμα θέλει κάποιο να αγοράσει. Προτιμώ να μην το σχολιάσω αυτό. Μπορεί να μην επιτρέπεται κιόλα, ε. Προτιμώ να μην το σχολιάσω, διότι τα αποτελέσματά μα είναι public, δηλαδή όποιο όλοι μπαίνει τα βλέπει. Όποιο θέλει μπαίνει και βλέπει τον ισολογισμό μα και μπορεί να κρίνει αν μια εταιρεία είναι υγιή ή δεν είναι υγιή. Οπότε μόνο του θα κρίνει αν πρέπει να αγοράσει ή δεν πρέπει. Εγώ δεν θέλω να, να πω τη γνώμη σε αυτό. Δεκτό. Εσύ ο ίδιο έχει χαρτοφυλάκιο που πέρα από τι δικέ σου εταιρείε επενδύσει και σε άλλε εταιρείε, αγοράσει τι μετοχέ του κλπ. Ναι, αλλά δεν το τρέχω εγώ το χαρτοφυλάκιο αυτό. Έχει κάποιον wealth manager. Δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ και με τον αλωνό τη εταιρεία. Καταλάβει, δηλαδή ασχολούμαι με τι δικέ μου. Ε, στι δύο από τι τρει μου εταιρείε είμαι ο μεγάλο Οπότε για να έχω βάλει τα λεφτά, πιστεύω στι εταιρείε αυτέ. Αλλά για να μην έχω το ρίσκο ότι όλα μου τα λεφτά είναι στι δικέ μου εταιρείε. Πρέπει να έχω και μερικά λεφτά σε τρίτους, ώστε αν κάτι πάει στραβά να έχω κάποιες συμμετοχέ σε ξένες εταιρείε. Ναι, το κάνω, αλλά δεν προλαβαίνω να το, να το τρέξω εγώ. Πέρα από τις ε, βασικές σου τι τις ναυτιλιακές, mm. θα ασχολούσουν ποτέ όπως κάνουν άλλοι φοπλιστές με ε, άλλες εταιρείε, για παράδειγμα στο χώρο των media ή σε κάποια ποδοσφαιρική ομάδα... Γιατί βλέπουμε ότι είναι κάτι αρκετά σύνηθε. Υπάρχει στην Ελλάδα αυτό. Μίντια ε, είχα παλιά συμμετοχέ. Τα είχα στα τα λεφτά μου γιατί κλείσαν και οι δύο εταιρείε Μίντια που είχα συμμετοχέ. Οπότε πάει αυτό. Πορ το κάνει, νομίζω, πιο πολύ για το πάθο, όχι για να βγάλει λεφτά. Εγώ βοηθάω δύο εταιρείε μπάσκετ, δύο εταιρείε ομάδε μπάσκετ mm -hmm. του, του Λαβρίου που είναι στην Α1 και τη Νέα ε, και που είναι στην Α2. Είμαι μεγά χορηγό. Όχι σαν λέω, για να βγάλουν λεφτά, αλλά για να... να προσπαθήσουν να πάνε καλύτερα και να ανέβουν κατηγορία τέλο πάντων. Αυτό. Αλλά όχι, δεν το βλέπω κερδοσκοπικά αυτό το πράγμα. Έτσι κι αλλιώ το... το να χορηγήσει την Α1 του μπάσκετ με την εταιρεία σου είναι και τελείω διαφορετικό. Δεν έχει πολλά πράγματα να κερδίσει, Όντω δηλαδή. Ναι, και, και να σου πω κι αλλιώ, ούτε από τη διαφήμιση κερδίζω. Γιατί μένει οι πελάτη <στα> μου δεν είναι στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Άρα αν αυτή η ομάδα φοράει τα logo μου ή οτιδήποτε. Και δεν έχει και καταναλωτέ κι άλλου σου. Ναι. Δεν είναι, είναι στην Ελλάδα. Ε, 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 οπότε ναι, τι το βάλουν, τι δεν το βάλουν, δεν μου κάνει διαφορά στη δουλειά μου. Mm. Το κάνω απλά έτσι σαν κοινωνική προσφορά, α πούμε. Είσαι και φαν του μπάσκετ, νομίζω. Ναι. Δεν είμαι τρελαμένο, αλλά ναι. Αν πει το πιο σπορ σου αρέσει, θα σου έλεγα το μπάσκετ. Έχει ποτέ έρθει σε επαφή με τον Άντε Το Κούμπο, ε, έστω τυχαία ή με κάποια συνάντηση. Ναι, μία φορά. Και γενικά, ποια είναι η γνώμη σου για τον, για τον Γιάννη και, και την οικογένεια συνολικά. Την οικογένεια δεν την ξέρω. Ε, ο Γιάννης τι να πω. Ένα παιδί που με δύσκολα παιδικά χρόνια που πέτυχε. Και είναι, και είναι, και down to earth και είναι και καλό παιδί και είναι και πολύ καλό στη δουλειά του. Τι άλλο να πω. Μπράβο του. Δεν έχω κάτι άλλο να πω γι' αυτόν. Το down to earth είναι πολύ σημαντικό που λες. Δηλαδή το να είναι κάποιο προσγειωμένο. Το βλέπουμε και σε σένα. Δηλαδή δεν θα βγει ποτέ με ένα ύφο υπεροπτικό ας πούμε, να πει έχω κάνει το ένα, έχω κάνει το άλλο. Και γενικά είσαι πάρα πολύ αυθεντικό. Δηλαδή, δεν κρατά την εικόνα σου ξύλινη, α το πούμε έτσι. Βλέπουμε π.χ. και από άλλου κριτέ των Dragon's Den που εσύ ο πιο δείχνει τουλάχιστον ο πιο αυθόρμητο και ο... θα κάνει και την πλάκα σου. Δεν θα είσαι μόνο για τα deals εκεί πέρα. Το να είσαι snob και hard to get το θεωρώ από τα χειρότερα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει κάποιο. Ε, Επίση, οι γονείς μου μεγαλώσανε πολύ αυστηρά με λίγα χρήματα και έχω μάθει να είμαι ολιγαρκής και έχω μάθει ποτέ να μην κάνω show off, ειδικά στου πιο αδύναμου. Οκ. Okay. Άρα, τι έχω, ένα πλοίο, τι έχω 50, τι έχω, δεν ξέρω πόσα, εγώ τον ίδιο χαρακτήρα έχω. Και όντω αυτό το εκτιμάει ο κόσμος Και μ' αρέσει που το κρατάω γιατί θα μπορούσα να το λέω και να μην το είχα κρατήσει. Αλλά επειδή έτσι μεγάλωσα και ο πατέρα μου το ίδιο χαρακτήρα έχει. Μ' αρέσει που το έχω ας πούμε, κληρονομήσει και το έχω συνεχίσει και εγώ αυτό. Είναι και ένα χαρακτηριστικό που θα ήθελε. Ε, για να το πάμε λίγο τώρα και λίγο περισσότερο στο, προς τον Dragon και την εκπομπή. Θα ήθελε να δει νέου επιχειρηματίε που είτε έρχονται να σου ζητήσουν χρήματα, είτε δεν έρχονται σε σένα, αλλά γενικότερα ξεκινάνε κάτι τώρα στην αγορά. Ε, είναι χαρακτηριστικό που θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό να το έχει ένα νέο επιχειρηματία. Εγώ, αν δει αυτά που λέω στην εκπομπή και σε ποιου επενδύω, δεν έχω επενδύσει ποτέ στο product, έχω επενδύσει στον άνθρωπο. Μπορεί λοιπόν το product, να είναι κάτι που δεν μου αρέσει, αλλά επειδή ο άνθρωπο είναι ή πανέξυπνο ή δεν ξέρω, έχουμε χημία ε, να έχω επενδύσει. Και τον ανάποδο. Μπορεί να είναι ένα product που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αν ο άνθρωπο δεν μου κάνει κλικ, να μην επενδύσω τελικά. Πάντω υπήρχε και ένα product που μα έκανε εντύπωση όλο που επένδυσε, ήταν το vegan παγωτό. Που εκεί πέρα δοκίμασε, ενώ συνήθω δεν δοκιμάζει vegan και θα μιλήσουμε γι' αυτό, και εν τέλει στο προϊόν. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ο ο Ιδιοκτήτη, ο Κρέγγ, και μου έκανε και τρομερή εντύπωση η γεύση του πλάνετ αυτού του παγωτού. Γιατί ξαναλέω, εγώ μου έχουν φέρει στην εκπομπή 100 φορέ βίγκαν φαγητά, κρέατα, δεν ξέρω τι, και δεν τα έχω κουμπίσει, να έχω καν δοκιμάσει. Και με το παγωτό μου λέγανε: Δοκίμασε μια κουταλιά, έστω και αυτά. Και έφαγα μια κουταλιά. Και όντω ήταν τρομερή γεύση, και δεν το πίστευα ότι δεν έχει γάλα. Ε, και παρόλο που το θέλαν όλο το προϊόν, αν δείτε το συγκεκριμένο επεισόδιο κάνανε πολύ beat γι' αυτό και νίκησα εγώ. Γενικά εσύ γιατί δεν ήθελες να δοκιμάζεις vegan, γιατί σε πολύ κόσμο κάνει εντύπωση αυτό, σε φάση τι θα πάθει αν φάει ας πούμε στο μια μπουγιά. Δεν είναι το vegan, γενικά αν κάτι δεν μου αρέσει σε όψη, δεν το ξέρω, δεν το δοκιμάζω. Είμαι από αυτού του ανθρώπου. Και σαν κανονικό φαγητό, δεν χρειάζεται να είναι vegan. Αν μου φέρει ένα φαγητό που είτε να μην το έχω φάει ποτέ, είτε δεν μου αρέσει σε όψη, δεν θα δοκιμάσω. Το ίδιο ισχύει για τα vegan. Δεν ξέρω, το έχω από παιδάκι αυτό. Δηλαδή. Οπότε δεν είναι παρεξηγήσιμο για τα πάντα. Για δεν τα είναι βίγκα. πάλι δηλαδή. Ξέρετε, γιατί περνά και λίγο την οτροπία, όπως πούμε πριν, ότι είσαι κατά των οικολόγων, α πούμε. Π.χ. και ε, αυτό μπορεί που. μπορεί να είναι λάθο. Απλά λάθο λάθος, εντύπωση. Δεν είναι. Αν δει και σε άλλα που μου φαίνονται να δοκιμάσω που δεν ήταν βίγκαν. Ούτε εκεί. Δεν δοκίμασα. Άρα δεν είναι θέμα με του οικολόγου. Δεν έχω θέμα. Έχω θέμα με το να δοκιμάσω κάτι που, που δεν ξέρω τι είναι ή δεν ξέρω τη γεύση του. Και στο Ιωτιατόριο όταν πάω να φάω, μου φερεί κάτι που δεν ξέρω τι είναι, δεν θα το φάω. Δηλαδή τώρα ήμουν σε ένα, μια ταβέρνα την προηγούμενη εβδομάδα και μου φαίρνανε π.χ. χοινό, αν φάει ποτέ αχινό, δεν, δεν Μου λέγανε εδώ και είμαστε, δεν έφαγα. Δεν έχει λοιπόν με οικολόγο ή μη οικολόγο. Είμαι λίγο, μου αρέσουν τα, πρώτα, τα πιο απλά φαγητά, να το πω έτσι. Αλλά επειδή ήταν παγωτό και λέω πόσο περίεργο μπορεί να είναι. <laughs> Δοκίμασα και τελικά έφαγα όλο το κεσεδάκι, όλο. Θα επένδυε ποτέ σε προϊόν που δεν έχει δοκιμάσει. Μόνο μου κάνει τρομερή εντύπωση ο επιχειρηματία. Γενικά το επίπεδο των εταιρεών στον τράγκο δεν είναι αυτό που περίμενε, είναι λίγο χαμηλότερο, λίγο πιο φοιτητικό, να το πω εισαγωγικά, ή καλύτερο. Κοίτα, δεν πρέπει να μπερδεύει την επιχειρηματικότητα με την τηλεόραση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άμα ήταν μια, ένα συμβούλιο επιχειρηματικότητα, Χωρί να είσαι τηλεόραση, πολλέ εταιρείε δεν, δεν θα ήταν εκεί. Mm. Αλλά επειδή είναι τηλεόραση και πρέπει να είναι mixed το experience, πρέπει να δει και τρομερού και μέτρου και χάλια και αστείου κτλ. Και καλά κάνει η παραγωγή και έχει ένα μείγμα εταιρεών. Οπότε για τηλεόραση είναι αυτό που εγώ έκανα expect. Αν μου λέγε όμω ότι δεν είναι στην τηλεόραση και απλά θα δει εταιρείε, ε, ναι, πολλέ από αυτέ δεν έπρεπε να είναι εκεί. Κατανοητό. Άρα θεωρεί ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιε λίγο πιο αστείε εταιρείε που φαίνεται ότι τι περνάνε επίτηδε για να γίνουν α πούμε memes στο Λούμπεν. Και Σίγουρα δηλαδή. και, καλά κάνουν και είναι και έξυπνο. Αν δεν κάνει και λίγο πλάκα, δεν δει και κάποιον αστείο, δεν, τι θα είναι, μόνο valuation, market cap και ε, τιμή... Ε, τότε θα το βλέπαμε μόνο εμείς καμένοι. <laughs> δεν θα, <δεν laughs> θα, θα έπαιρνα και στον απλό κόσμο. Και πώς θα κάνει 15% και 20% αν δεν βάλεις και αυτό το element μέσα. Κάποιο ε, που να έχεις γελάσει όντως, δηλαδή με την ψυχή σου. Ε, κάποια εταιρεία που να θυμάσαι και όλες σου... ε, Αυτή ε, που ναι. είναι νούμερο ένα στο Λούμπεν. Ε, με τα βρύκια. <laughs> ναι, ναι. <laughs> 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 Αυτός. είναι νούμερο ένα. Οι άνθρωποι που έρχονται όντω πιστεύουν στην ιδέα του ή υποκρίνονται. Δηλαδή το έχω απορία κάποιε φορέ. Αν κάποιο όντω. έλεγα το πιστεύω. Δύσκολα θα υποκριθεί κάποιο. Γιατί στην κάμερα μπροστά που έχει τρακ δεν μπορεί να υποκριθεί εύκολα. Φαίνεται το, το, πραγματικό σου πρόσωπο. Οπότε αν δει όλου αυτού, εκτό αν είναι η καλύτερη του κόσμου, όντω αυτά που λένε τα πιστεύω. Άλλοι με το δίκιο του, όλοι άδικα. Εσύ έχει δει το σοου του εξωτερικού για να πάρει ιδέε στο πώ πρέπει να παρουσιαστεί, να δει γενικότερα τι παίζει. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε αμερικάνικο ούτε αγγλικό. Μου είπανε δέστα πριν ξεκινήσουμε και λέω δεν τα δω γιατί δεν θέλω να επηρεαστώ από κανέναν και θέλω να είμαι original. Και ήμουν original όπω με βλέπει τώρα ή εκτό κάμερα, έτσι είμαι και on camera. Νομίζω φαίνεται κιόλα mm. ότι δεν. Ενώ το και λίγο αυτό το. Μα ξαναλέω το ότι όποιο βάζει μάσκα και είναι αλλιώ, αργά ή γρήγορα φαίνεται mm. ότι παίζει ένα ρόλο. Εγώ δεν ήθελα να παίξω ρόλο. Είπα από την αρχή ότι αυτό είμαι, έτσι θα είμαι και σε όποιον αρέσω. Και ευτυχώ άρεσα γιατί φαινόταν ότι δεν υποκρίνομαι. Φαινόταν. Είναι μερικοί άλλοι που φαίνονται ότι κάνουν προσπάθεια να είναι κάπω. Ξέρει. Mm. Και μετά του βλέπει off camera και είναι τελείω αλλιώ. Για παράδειγμα, α πούμε, με την Μαρία που έχετε κατά καιρού κάποια μπιφ, α το πούμε έτσι, πιο πολύ γιατί. Πού θα επενδύσετε. Ε, είναι αλλιώ κάτω, δηλαδή όταν κλείνει η κάμερα, είναι πιο. Είναι πιο σκληρή ο νερό, α πούμε. Που μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή οι περισσότεροι κριτέ προσπαθούν να είναι πιο καλή, όχι πιο σκληρή. Ναι. Στην πραγματικότητα είναι πιο καλή η Μαρία. Αλλά οκ, okay, θέλει να έχει το περσόνο το πιο tough. Οκ, okay, μπορεί εν τέλει να κάνει και καλό αυτό στο σύνολο τη εκπομπή. Σίγουρα. Είστε, καλό. είστε μεταξύ σα έτσι. Να. Να μα σίγουρα. Να το πούμε γιατί έτσι. όταν εμεί μεταξύ μα πλακωνόμαστε, κάνουμε πολύ καλύτερα νούμερα από το όταν είμαστε φιλαράκια. Οκ. Okay. Να είναι και η φύση. Η... Αλλά εγώ δεν θέλω να πλακωθώ. Δεν θα πω ψεύτικα, αλλά να πλακωθώ μάλλον πολύ εύκολα απλά για να πάει καλύτερα η εκπομπή. Θα πλακωθώ μόνο πραγματικά θέλω να πλακωθώ και γι' αυτό και να έχω πλακωθεί πολλέ φορέ εγώ. Και δεν έχει μπει για να μην χαλάσει συμφωνίε αντίστοιχα. Δηλαδή θα κάνει την ναι. πρότασή σου και θα ναι. περιμένει. Και να άμα δεν τη δεχτεί και τη δεχτεί κάποιον άλλο, πάλι δεν θα παρεξηγηθώ. Είναι άλλοι που δεν το δέχονται. Ξέρεις. Okay. Σε έχει πειράξει που για κάποια άρνηση πρόταση ας πούμε, που να έχει κάνει, δεν ασχολείσαι τόσο. Όχι, όχι, όχι. όχι. Άμα είναι για αυτά τα πράγματα. όχι. Δικαίωμα του καθενό να διαλέξει τον κριτή που έχει καλύτερη χημεία ή που πιστεύει ότι θα τα πάει καλύτερα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έτσι, όσο ο καθένα από εμά έχει άλλη εμπειρία και άλλο background. Οπότε, π.χ., αν είναι κάποιο που έχει σχέση με βιταμίνε και φαρμακεία και διαλέξει την περγαντά αντί για μένα, γιατί να παρεξηγηθώ. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Εννοείται ότι θα διαλέξει την περγαντά. Ή κάποιο που να κάνει applications και διαλέξει με το Ιωχάη γιατί να παρεξηγηθώ. Εγώ δεν έχω ιδέα από application. Ο άλλο κάνει μόνο application. Εσύ ασχολείσαι και ενεργά, δηλαδή βοηθά τα παιδιά όντω, κάνει μαζί του meetings, του δίνει ιδέε και. Ναι, και, ενώ, Νομίζω καλό εγώ ότι μπορώ να μην κάνω ένα deal, να μην το κάνω και να με πάρει για advice και να του δώσω. και να μην είμαι εγώ συνέτερο, α πούμε. Κάνω και αυτό. Δεν θα του πω, όχι, ο διάλεξε τον Ιωχάη, πάρε τον Ιωχάη. Αν μπορώ να του πω μια συμβουλή να πάει καλύτερα το παιδί, θα την πω. Μεντόριγγ ουσιαστικά. Ναι, χωρί να είμαστε συνέτεροι. Γιατί όχι. Έλληνε είναι, προσπαθούμε να του πρόξουμε όσο μπορούμε. Και α μην είμαι εγώ ο... αυτό που διάλεξα. Πιστεύει ότι έχει βοηθήσει το σοου για να αναπτυχθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα, έστω και λίγο. Ναι, πιστεύω πω ναι. Αντί να βλέπουν reality και κάποια προγράμματα χαμηλότερου quality, βλέπουν κάτι που σε μαθαίνει να δουλεύει, να κάνει value εταιρείε, να δημιουργεί νέε ιδέε, πώ θα λεφτά. Γιατί όχι. Δεν δημιουργεί όμω και λίγο μια ψευδέστηση ότι απλά κάνω μια παρουσίαση, ένα MVP και πάω κατευθείαν και ζητάω ε, πολλά λεφτά. Γιατί έχουμε δει και κάποια πολύ ψηλά evaluations από του περισσότερου. Εντάξει, αυτό είναι ελληνικό το φαινόμενο. Ο καθένα κάνει value το σπίτι του πέντε φορέ παραπάνω από ό,τι αξίζει. Οκ. Okay. Αλλά γι' αυτό δεν θα πάρει και τα λεφτά. Αλλά δεν θα κάνει τη διαφήμιση του. Θεωρεί ότι δηλαδή, το κάνουν για λόγου διαφήμιση, για να δείξουν ότι έχουν μερικοί, μια. Μερικοί, 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 μερικοί. Μερικοί δεν καταλαβαίνουν ότι ζητάνε πάρα πολλά. Δεν το κάνουν επίτηδε. Δεν σου λέει, Α, η εταιρεία μου κάνει 100 και εγώ θα πω 500. Νομίζουν ότι κάνει 500. Πραγματικά το νομίζουν. Αλλά όταν του βάλουμε τα νούμερα κάτω, βέβαια του λέμε και τσάντ πολλέ φορέ αν έχει δει να αντιμειώσουν το valuation. Του σίγουρα είναι πολλά αυτά. Μερικοί αλλάζουν μειοψηφία η πλειοψηφία σου λέει αυτό είναι. Τι πιο πολλέ φορέ φεύγουν χωρί ε, επενδυτή. Ποιο πιστεύει ότι είναι το στοιχείο που του κάνει να νομίζουν ότι όντω έχουν τέτοια αξία όταν, α πούμε, δεν κάνει τζίρο ή ο τζίρο που κάνει είναι ελάχιστο. Πώ μπορεί Πολλοί να είσαι. Έχεις... Πολλοί πιστεύουν ότι έχουν μια ιδέα τρομερά καλή και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και ότι είναι το νέο, νέο Unicorn. Εγώ δεν κρίνω. Και εγώ όταν ξεκινούσα νόμιζα ότι θα κάνω την καλύτερη εταιρεία να στην Ελλάδα, α πούμε. Οκ. Okay. Είσαι μικρό, είσαι μπούλη, είσαι φιλόδοξο, είσαι αισιόδοξο. Αλλά αν θε όμω επενδυτή, πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν μοιραστεί μαζί του τα λεφτά και το κέρδο, γιατί να μπει και ο άλλο. Αν του ζητά ένα τρελό βαριό σου απλά για να τον βάλει μέσα, ε, δεν θα δεχτεί ο άλλο. Γι' αυτό λέω: Πολλοί το κάνουν απλά για διαφήμιση, πολλοί το κάνουν από λάθο. Δηλαδή, όντω νομίζουν ότι αυτή είναι η αξία. Εμεί προσπαθούμε με νούμερα να του πούμε ότι ζητά πολλά. Άλλοι καταλαβαίνουν, άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Έχει δει χάρη δύο σεζόν τώρα ολοκληρωμένε. Δεκάδε μπορεί και συνολικά να έχουν ξεπεράσει και τα 100 α πούμε πιτ ε, ναι. ε, επενδυτών. Ναι. Ε, και αυτά που έχει δει off camera, δεν είναι μόνο αυτά που έχει δει στην τηλεόραση. Ναι. Ε, σε περίπτωση που συμμετέχει και στην τρίτη σεζόν ναι. και μα βλέπει τώρα κάποιο που θα έρθει να σου παρουσιάσει την ιδέα του. Τι θα ήθελες να δεις από εκείνον Τώρα που έχουμε και λίγο, έχουμε δει τι έχει γίνει και στι προηγούμενε σεζόν, ξέρουν δηλαδή και οι άνθρωποι τι να περιμένουν, πώ παρουσιάζονται και τέτοια. Τι θα ήθελε να δει από, από εκείνον ή εκείνου για να πει ότι, OK, όντω ήρθατε μελετημένα, έχετε κάνει τη διαφορά. Πάθο για αυτό που κάνει, οτιδήποτε είναι, αυτό. Να το πιστεύει ο ίδιο, ή αν το πιστεύει ο ίδιο, πώ θα το πιστέψουμε εμεί. Και όντω να έχει ένα fair valuation για την ιδέα του για το προϊόν του. Αν έχει αυτά τα τρία στοιχεία, λογικά θα πάρει και επένδυση. Αν σου λείπει ένα από τα τρία, είναι 50-50 αν θα πάρει επένδυση. Όταν δεν μοιράζονται μαζί σου τα... τα, οικονομικά του στοιχεία, είναι κάτι που σε νευριάζει, γιατί θυμάμαι μια. Πραγματικά. Έχει γίνει δύο-τρει ή... φορέ αυτό. Ναι, γιατί τότε τι ήρθε να μα πει. Απλά ότι έχω μια ιδέα και το όνομά μου είναι αυτό. Και... Τι να το κάνω, ρε φίλε. Βέβαια, καμιά φορά νομίζω γίνεται και λάθο από τι εταιρείε. Δηλαδή, διαλέγουν το λάθο άτομο να πάει να παρουσιάσει. Το είδαμε σε κάποιε περιπτώσει αυτό. το είδαμε περίπτωση δεν να μην είναι ο αστεία ας πούμε. που ήταν ο founder στο, στο backstage και είχε βάλει έναν υπάλληλο του να παρουσιάζει. Αυτό αυτό, αυτό είναι αστείο. Άμεσο founder και ντρέπεσαι να βγει να ζητήσει λεφτά, τι βάζει τον άλλον, α πούμε. Μην πα καθόλου τότε. Δηλαδή, σαν εγώ να έχω την εταιρεία μου στην Αμερική, όταν πήγαινα να σηκώσω λεφτά το 2005 και να μην πάω εγώ ίδιο, να στείλω κάποιον άλλον. Ε, δεν θα σε πάρει σοβαρά πριν τη μετά. Δεν θα δε σου πει που είναι ο founder, ρε παιδιά. Ο founder που είναι, γιατί να. κρύβεται. Και έχει στείλει τον άλλο να. να. Εμεί αυτό είπαμε. Και δεν είναι ότι έλειπε, ήταν στο back room και του λέμε έλα, έλα έξω και δεν ήρθε. Αυτό δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έγινε. Εντάξει, θα δερμόταν ο άνθρωπο. Και είχαμε εμεί τριμώξει τον υπάλληλό του, τον Κάιμερ που δεν φταίει. Και το άλλο σε έβλεπε στην τηλεόραση. Μα έβλεπε από την τηλεόραση. Και εννοείται ότι δεν πήρε επένδυση. Κάτι που ήθελα να σα πω είναι ότι ε, σε ένα από τα γυρίσματα του Dragons, που το το τελευταίο, το τελευταίο που έγινε, ή, ήμουν εκεί και κάναμε content λίγο έτσι με του κριτέ. Είχε τύχει να, να μιλήσουμε και μαζί, και σου είχα κάνει μια ερώτηση η οποία. Ε, εν τέλει, μάλλον δεν ανέβηκε ποτέ στα social και καταλαβαίνω γιατί μπορεί να κόπηκε. Ε, θα στην κάνω όμω εδώ που δεν έχουμε φίλτρο. Σε είχα ρωτήσει τότε αν ξαναξεκινούσε σήμερα ε, από το μηδέν και είχε ένα πολύ μικρό αρχικό κεφάλαιο, τύπου 1000 ευρώ στην άκρη και δεν είχε και επαφέ, τι θα έκανε για να ξαναφτάσει ή, ή τουλάχιστον για να ξαναχτίσεις ε, αυτό που είσαι σήμερα. Ναι, είχα πει ότι. Επειδή δεν έχω υπομονή και δεν μπορώ, πώ το λένε, φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι, γιατί μπορεί να μου περνάει δεν ξέρω κι εγώ πόσα δεκάδε χρόνια, να έκανα κάποια μικρή παρανομία για να κάνω speed up το growth. Παρανομία, φαντάζομαι, δεν εννοεί κάτι. Για να λέω μικρή παρανομία <laughs> δεν εννοώ ούτε να σκοτώσω άνθρωπο, ούτε να. τέτοια πράγματα τρελά. Ε, Μικροπαρανομίε μπορεί να είναι οτιδήποτε. Από το να μην πληρώσει το φόρο που πρέπει. Κατάλαβε. Τέ, τέτοια πράγματα. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν είναι καλό μάθημα αυτό για του νέου. Εντάξει, αλλά Όχι. γενικά υπάρχει και αντίληψη ότι κάποιο για να μπορέσει να γίνει πολύ πλούσιο ή να γίνει γρήγορα πλούσιο, ότι οπωσδήποτε έχει κάνει κάποια τέτοιου είδου μικροπαρανομή. Δεν ισχύει για όλου, αλλά μπορώ να πω ότι ισχύει για ενα 56% 50-60% να έχουν κάνει cut corners για να κάνουν accelerate. Γενικά με το κομμάτι τη ναυτιλία υπάρχει και εντύπωση ότι εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ βαριά ερώτηση, μπορεί και να μην την απαντήσει. Ότι υπάρχουν και κάποιοι που οι γνώσει του ξέρουν ότι μεταφέρεται και παράνομο φορτίο με τα πλοία του. Είναι κάτι που. Είναι αλήθεια ή απλά είναι ένα αστικό μύθο. Ε, δηλαδή. ε Ξέρετε τι εννοεί παράνομο φορτίο. Κοκαίνη. Όχι, αυτό δεν δε θα το έκανε κανεί κοκαίνη. Μιλάμε δηλαδή, για πολύ χοντρό. Γιατί αυτό πα ισόβια δεν είναι. Αυτό δεν είναι μικρό παρανομία. <laughs> δεν, δεν εννοώ να, παρα... να, να, είναι να, με να, μεταφέρει φορτίο παράνομο, δηλαδή παράνομο πετρέλαιο ή Λαθρέο πετρέλαιο, αυτό ναι, το κάνουν διάφοροι. Αλλά να μεταφέρει κοκαίνη είναι χοντρό. Χοντρό. Και δεν πιστεύω κάποιο το κάνει με, με, τη, με τη γνώση του. Πολλέ φορέ λαδώνε το πλήρωμα και σου βάζουν κοκαίνη χωρί να το ξέρει. Στο δικό σου πλοίο. Και τα παίρνει το... ο καπετάνιο, α πούμε, τα λεφτά. Okay. Αυτό να σε ρωτήσω αν γίνεται αυτό. Παίζει. Mm. παίζει. Mm. Αλλά αυτό σημαίνει ότι φταίει ο πλειοκτήτη. Mm. Το πλοίο είναι στην άλλη τη γη, πάει ο έμπορο στον καπετάνιο ο οποίο καπιταλιστή με 12 και 13 χιλιάρικα, πάρει 50 χιλιάρικα και κουβάλλει αυτό το κυβό του. Ούτε καν τα τι έχει μέσα. Και μπορεί να έχει ναρκωτικά μέσα. Αλλά εκεί τι φτάσανε, εσύ είσαι στην Αθήνα και το πλοίο είναι στη Βραζιλία. Και δεν μπορεί να το ξέρει κιόλα. Ναι, και το έχουν πάθει οι Έλληνε φοπλιστέ αυτό. Το έχουν πιάσει το πλοίο με τα ναρκωτικά και εννοείται ότι είχε αθωωωθεί ο πλοκτήτη γιατί όντω δεν υπήρχε connection στη μεταφορά, α πούμε. Αλλά γίνεται. Εσύ μιλά με άλλου μεγάλου Έλληνε να. Και πώς είναι το κλίμα, άμα υπάρχει συλλογικότητα, πιο πολλή αντιπαλότητα. Γενικά υποτίθεται ότι είμαστε όλοι φιλαράκια, αλλά δεν ισχύει. Δηλαδή αν μας δει σε κάποιο κάλεσμα θα, είμαστε... θα μιλάμε όλοι μόλους, δεν είναι ότι θα βριζόμαστε. Αλλά όταν θα χρειαστεί, π.χ. ο ένας τη βοήθεια του άλλου, λίγοι θα το κάνουν. Εντάξει, τελική είστε ανταγωνιστέ, οπότε. Ναι, ναι, α ναι, ναι, ναι. πούμε, αλλά οκ. Okay. Η εικόνα που βλέπει είναι ίσω πιο θετική από την πραγματικότητα. Αυτό ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ή υπάρχουν και χώρε που υπάρχει συνεργατικότητα με του εφοπλιστέ εκεί. Α πούμε στην Ιαπωνία, που είναι μια μεγάλη ναυτιλιακή χώρα, είναι πιο όντω κοντά οι πλειοκτήτε, π.χ. από ένα μέρο. Και οι Σκανδιναβοί ίσω το ίδιο, είναι πιο κοντά η Ελλάδα είμαστε λίγο καθένα με, με, την πάρτη του. Εντάξει, ω ένα βαθμό κάπω θα μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε με την ότι είναι, είναι δύσκολο ανταγωνισμό και είναι και 100% ανταγωνισμό. Εγώ θα μπορώ Οπότε εντάξει, δεν θα είστε και αδέρφια, α πούμε. Πω... Σε ναι. σε κάθε ένταση γίνεται αυτό. Ναι, εγώ γενικά θεωρούμε από του πιο cool πλειοκτήτε σε αυτό το τομέα. Δηλαδή πολύ πιο εύκολα θα με δεις με έναν ανταγωνιστή μου να τρώω παρά κάποιον άλλον. Δεν έχω γενικά ζήλιες και τέ τέτοια πράγματα. Γενικά είμαι cool. Είναι γνωστό κιόλας βέβαια ότι υπήρχε και η κόντρα του, της οικογένειας Νιάρχου με, τις, με την οικογένεια του Ονάση. Ας πούμε. Είναι παραδοσιακά τη. υπάρχει ναι, αυτή η αντιπαλότητα. Αυτό τώρα πας πολλά χρόνια πίσω που δεν υπήρχαν 500 εφοπλιστές. Τώρα στην Ελλάδα είναι 550. Πραγματικό νούμερο. Οπότε άλλο είναι να είναι δύο μεγάλοι και άλλο να είναι 50 μεγάλοι και 400 μικροί που είναι τώρα. Πιο δύσκολο. Όντω πολύ είναι. Δεν το ήξερα ούτε <laughs> εγώ τι <την> είναι <τόση. laughs> είναι στην Ελλάδα. Και και μικροί με ένα καράβι, δύο καράβια, αλλά ναι, τόσο είναι. Τότε υπήρχαν 10 μικρομεσαίοι και δύο πολύ μεγάλοι. Αλλά αυτοί είχαν και άλλα θέματα. Ε, με γυναίκε, ανταγωνισμό, με αυτά. Με... Δεν ήταν απλά η δουλειά. Είχαν ανταγωνισμό ναι, σε, όλα, σε όλα. όλα. Ναι. Ε, υπάρχουν ε, καλεσμένοι που έχουν έρθει και έχουν κάτσει σε αυτή τη θέση και έχουν πει ε, μέσα στα επιχειρηματικά του πρότυπα τον Ονάση. Εσύ που είσαι και στο χώρο τη ναυτιλία, είχε σαν πρότυπο τον Ονάση. Αν έπρεπε να διαλέξω, μάλλον θα σου έλεγα τον Νιάρχο. Γιατί και ο Ονάση, ενώ ήταν εννοείται πολύ καλό επιχειρηματία, είδε ότι στα προσωπικά του π.χ. δεν τα πήγε καλά. Έχασε το γιο του, η κόρη του είχε άλλα θέματα, η εγγονή του τώρα είχε άλλα θέματα. Οπότε τι να τα κάνει τι επιτυχίε και αυτά, μα μετά η όλη οι οικογένεια διαλύεται βασικά. Ενώ ο Νιάρχο, αν και αυτό είχε ατυχίε προσωπικέ, αν τα βάλει όλα κάτω, ήταν σε αυτό καλύτερο από τον ε, Νάση, α πούμε. Αλλά και οι δύο ήταν legends. Προσπαθεί και εσύ να φαντάζομαι, μια ισορροπία μεταξύ προσωπική και επαγγελματική ζωή. Ε, ακόμα και αν αυτό κάποιε φορέ μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο όταν πρέπει να πας ας πούμε στην Αμερική για να κάνει... Έiedzieć, ή να μιλήσεις με τους υπερνητές και να κάνεις τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πού να καταλήξω. Φάντα συμφωνεί πάρα πολύ. Ξέρω τι θα πει. Εντάξει, ότι πρέπει να πάει μια ισορροπία μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού. Αν πιστεύει ότι το έχει κάνει επιτυχημένα αυτό, ή αν θα θέλει να το κάνει. Αν, αν το κάνω επιτυχημένα, θα φανεί όταν μεγαλώσω τα παιδιά μου και θα βγουν καλοί άνθρωποι ή, όχι. Εκεί θα κρυφτώ. Τώρα είναι ακόμα μικρά τα παιδιά μου, οπότε οκ. Αλλά ο καλό πατέρα, μάλλον ο καλό συνδυασμό, είναι αυτό που είναι ο καλό επιχειρηματία και καλό πατέρα. Το οποίο είναι δύσκολο combination. Εγώ προσπαθώ. Τώρα δεν θέλω να λέω για τον εαυτό μου, θα φανεί σε μερικά χρόνια. Ελπίζω επειδή και εγώ μεγάλωσα με αυστηρό πατέρα και γι' αυτό βγήκε ο χαρακτήρα αυτό που έχω, που έμαθα να κτιμώ μέχρι το τελευταίο ευρώ και όχι να κάνω κατάλαβε τρέλε. Ελπίζω να τον το έχω μεταδώσει και εγώ στα δικά μου τα παιδιά, αλλά ξανά λέω. Δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου εγώ. Όταν ήσουν πιο μικρό και έβγαλε τα πρώτα σου πολλά λεφτά, αλλά τα δικά σου. <laughs> ε, mm. ε, Είχε κάνει κάποιε τρέλε για τι οποίε είσαι μετανιώσει, ή ήσουν πάντα προσγειωμένο. Δεν και... έκανα ποτέ καμία τρελή τρέλα, να το πω έτσι. Ε, πριν βγάλω τα πρώτα μου λεφτά, αλλά είχα τελειώσει ένα-δύο καλά πανεπιστήμια και. Μπορούσα να ζητήσω κάτι από την οικογένειά μου. Είχε πάρει ο πατέρα μου ένα ωραίο αμάξι, α πούμε. Ε, αλλά εντάξει, δεν το θεωρώ και τόσο τρελό. Εδώ βλέπει τώρα οι μισοί ράπερ και έχουν αμάξια των 100 και 150.000. Οκ. Ξέρετε, δεν το θεωρώ. Yeah. Εγώ είχα το καλό ότι δεν κάπνιζα και δεν έπεινα. Αυτό είχα το καλό εγώ. Όλοι μου οι φίλοι καπνίζαν και πίνανε. Εγώ είχα αυτό το καλό. Οπότε μεγάλωσα χωρί αυτά τα δύο τα α πούμε κακά στοιχεία. Και επίση ήμουν πάντα μακριά από τα ναρκωτικά. Οπότε οι γονεί μου πέρα από τη δουλειά βλέπαν ότι ναι, θα βγω α πούμε μέχρι τι 5 το πρωί, αλλά ούτε θα γυρίσω μεθυσμένο, ούτε θα έχω καπνίσει τρία πακέτα τσιγάρα κτλ. κτλ. Αυτό πολύ σημαντικό. Και... Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί είχα πάντα καθαρό μυαλό. Πάντα καθαρό μυαλό. Και αυτό θέλω να μου τα δώσω στα παιδιά μου. Γιατί αν αρχίσει αυτά, έχει άλλα θέματα. Αυτό και νομίζω ότι αυτό ξεχωρίζει και πάρα πολλά παιδιά που είχαν, ήταν ευκατάστατοι γονεί του, από το να έχουν και εκείνη την αντίστοιχη επιχειρηματική επιτυχία να τα πάνε και ακόμα καλύτερα. Γιατί έχουμε δει και τα δύο άκρα. Μερικοί πέσανε σε ουσίε και διαλυθήκαν από αυτό, και μερικοί δεν πέσαν, απλά δεν είχαν ποτέ τη φιλοδοξία να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τον πατέρα του. Υπάρχει και αυτό. Σου λέει: Καλά είμαι. Δεν θέλω να φτάσω τα πέντε πλοία. Θέλω να έχω το μηνιάτικο μου το καλό. Ξέρεις το ωραίο μου το αμάξι και δεν με νοιάζει πέρα από αυτό. Εγώ δεν, δεν έκρινα ποτέ βάση ούτε του μηνιάτικου ούτε του αυτοκινήτου. Με νοιάζε. Εγώ ήθελα απλά να πάω καλά στη δουλειά μου. Και μετά άμα τα θες αυτά θα έρθουν. Έχεις δει φίλους σου, συμμαστές σου, γνωστούς, σε πάση περιπτώσει να καταστρέφονται έτσι. Ναι Εγώ, Εγώ δεν και από τα ανεργοτικά και από το ποτό και άλλους που δεν κάναν τίποτα απλά δεν τους ένοιαζε η δουλειά. Απλά δεν του ένοιαζε. Που δεν το κατακρίνω. Δεν μπορεί με το ζόρι να σ' αρέσει μια δουλειά, με το ζόρι επειδή είναι του μπαμπά σου η δουλειά. Αλλά έγινε αυτό. Και, και άλλα παιδιά από τα παιδιά, οπότε δεν ήταν τον μπαμπά και πολλέ επιλογέ. Και τα παιδιά δεν συνεχίσαν τη δουλειά του μπαμπά του. Την πουλήσανε, την κλείσανε, την κάνανε. Εσύ έχει αδέρφια, γιατί είναι κάτι που δεν το χαφέρει. Έχω, έχω μια αδερφή, αλλά δεν είναι στη δουλειά. Κάνει άλλα πράγματα. Όμω είναι στο χώρο, δηλαδή μπορεί να μην είναι στα ναυτιλιακά, αλλά ασχολείται με πράγματα. Ναι, αλλά δεν, δεν τη άρεσε το ναυτιλιακό κομμάτι. Πάλι δεκτό. Με το ζόρι δεν κάνει κάτι. Αν το κάνει με το ζόρι δεν θα σκαλώσει. Αυτό άρεγγε για του γονεί που πιέζουν τα παιδιά του να πάρουν την οικογενειακή Κοίτα τώρα, επιχείρηση. κοινωνία. Δηλαδή, αν είσαι ένα παιδί, θα πιέσει. Μέχρι κάποιο λόγο να τον κλειδώσει με στο γραφείο, αλλά θα πιέσει. Τώρα, αν ο άλλο δεν το θέλει με τίποτα, δεν να κάνεις <laughs> πάει να κάνει και πολλά. Θα κάνει άλλο παιδί. <laughs> Μήπω και του αρέσει το δεύτερο, τι να σου <laughs> Και λέει, κάνει 5-6 παιδιά και. Είναι, είναι, και οι πιθανότητε. Αν έχει πολλά παιδιά, κάποιο δεν του αρέσει να μιλάει. Κάποιο θα το, θα το πω. <laughs> Πιστεύει ότι τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία. Ω ένα βαθμό τη φέρνουν, αλλά σου φέρνουν και άλλα άγχη και άλλο στρε που δεν θα, δεν θα το έχεις αν δεν είχε τα λεφτά. Και σου φέρνει και το, το πολύ μεγάλο ερώτημα το αυτή που είναι δίπλα σου, αν είναι για σένα ή αν είναι για τα λεφτά. Σου φέρνει και αυτό το, το extra stress, α πούμε. Το οποίο από ένα σημείο και μετά αρχίζει και πραγματικά ας πούμε, σε ταλαιπωρεί ή σε βασανίζει το αν όντω αυτό που γνώρισα τώρα με κάνει παράγει αυτό που είμαι. Κοίτα, ε, ε, εμένα προσωπικά όχι, γιατί εγώ του φίλους φίλου που είχα από το πανεπιστήμιο και από το σχολείο πολλέ φορέ. Που δεν είχα λεφτά ή είχα πολύ πιο λίγα τέλο πάντων. Οπότε δεν με απασχολεί εμένα. Αλλά άλλοι ξέρω που αγχώνονται. Ξέρει, έρχεται κάποιο δίπλα, τώρα αυτό με συμπαθεί, δεν με συμπαθεί, θέλει κάτι να μου ζητήσει, θέλει κάτι να κερδίσει. Η κοπέλα, η ελεύθερη και σου έρχονται οι κοπέλες. Τι θέλουν τώρα αυτέ, ε, Βόλτα με το ωραίο αυτοκίνητο, διακοπέ δωρεάν, ή όντω να γουστάρουν πραγματικά, α πούμε. Έχει όλα αυτά τα θεωρητικά ερωτήματα. Εσύ πώ το φίλτραρε αυτό, Πώ καταλαβαίνει ότι κάποιο που θα σε πλησιάσει είναι για τα λεφτά, είναι γιατί σε πάει όντω σαν χαρακτήρα. Κοίτα, ω ένα σημείο δεν με νοιάζει, γιατί έχω του πέντε κολλητού μου που είναι αυτοί που είναι. Οπότε όποιο με πλησιάζει δεν πρόκειται να γίνει ο έκτο κολλητό μου. Αλλά για όποιο λόγο και να σε πλησιάσει, στου 6 με 12 μήνε θα φανεί. Αν όντω σε συμπαθεί πραγματικά ή θέλει κάτι άλλο. Οπότε απλά κάνει υπομονή. Σου ζητάει δηλαδή. είναι το, χρονικό όριο που σου ζητάει. Δεν μπορεί, να μην είναι κάτι, μπορεί να σου ζητήσει, αλλά θα φανεί τι θέλει. Ξέρεις, μπορεί και μέσα. Μπορεί να και άλλα πράγματα. Μου σου θέλω λεφτά, να σου λέω αυτό. Κατάλαβε. Οπότε απλά κάνει υπομονή. Εγώ είμαι δεκτικό πάρα πολύ, ανοιχτό πάρα πολύ, μιλάω όλου, δεν έχω κανένα θέμα και απλά περιμένω. Και στην πορεία όλοι, αποκαλύπτονται. Θα σου πει τι λέμε ένα iPhone το στο Instagram. να σου πω κάτι. Το να σου πει τι ένα iPhone το θεωρώ πολύ πιο μάγικο από το να σου ζητάει έμεσα πράγματα. Τουλάχιστον είχε τα κότσια να σου πει straight ότι σου μιλάω επειδή θέλω ένα iPhone. Οκ. Είναι, είναι ballsy move. Είναι άλλοι που σου ζητάνε, κατάλαβε, κρυμμένα πράγματα. Αυτό χειρότερο. Λέω σου, αυτό θέλει και στο ζητάει. Αν θε, του λε και όχι. Δεν μιλώντα για κάποιους που ζητάνε iPhone, έχει τρία τηλέφωνα. Ναι. Και τα έχει και αυτή τη στιγμή έτσι εδώ μπροστά μα. Ναι. Ε, Πιθανώ το έχει ξαναπαντήσει, αλλά για, να, για την οικονομία και του, και του, κόσμου και για τη δική μα. Πώ θα χρησιμοποιήσει τα τρία τηλέφωνα, Το ένα είναι για να μιλάω, το άλλο είναι για τα email μου, το έχω ξαναπεί. Και το τρίτο είναι για τα social media, WhatsApp και Instagram. Και τι έχει κάνει αυτό το διαχωρισμό, δηλαδή πρακτικά πώ σε βοηθάει αυτό. Θα σου πω, Με βοηθάει στο ότι έχω πάρα πολλά email λόγω δουλειά σου. Όταν τα έχω όλα τα, κινητα... όλα τα συστήματα σένα, θα... θα έπρεπε να φορτίζω την μπατερία κάθε πέντε ώρε. Ε, β, τα, ε, τα δύο από τα τρία τηλέφωνα δεν είναι εύκολα hackable, που έχει και μια έξτρα προστασία. Ε, και επίση, αν χάσω ένα κινητό, ή μου κλέψουν ένα κινητό δεν θα έχουν και όλα τα data μου εκεί. Γιατί θα καλά, σε κλέψει το ένα από τα τρία. Ναι, διαμοιρασμό του κινδύνου πάλι. Ναι. ναι, αν έχει ένα κινητό για όλα σου, έχουν πάντα. Email, φωτογραφίε, contacts. Κατάλαβε. Να μην σου κλέψουν το ένα, δεν χάνει όλα τα data. Που είναι και με κουμπιά κιόλα. Δεν δηλαδή, είναι το παραδοσιακό και μα έκανε επίση εντύπωση που έχει τέτοιο. Και το Blackberry μου είναι με κουμπιά. Είναι από τα, είναι καλά αυτά που. Με βολεύει πολύ ποτέ. πιο πολύ να γράφω, by the way, με κουμπιά παρά με το touchscreen. Οπότε τα email μου που έχω πάρα πολλά με βολεύει να τα γράφω στο Blackberry. Κάτι που επίση κάπω φαίνεται προ τα έξω είναι ότι είσαι και παραδοσιακό. Δηλαδή, οι παραδοσιακέ αξίε, κάποια πράγματα όπω και τα πιο παλιά κινητά. Ισχύει κάτι τέτοιο, είσαι όντω παραδοσιακό. Φουλ, full, φουλ. Full, full. Δεν με νοιάζει το technology, δεν με νοιάζει να έχω το τελευταίο κινητό, δεν με νοιάζει να έχω το τελευταίο super αυτοκίνητο, δεν με νοιάζει mm. τίποτα από όλα αυτά. Οπότε, αν αυτό το θεωρεί παραδοσιακό, να είμαι. Αυτό και το άλλο ας πούμε, που επίση με φαίνεται πάρα πολύ προ τα έξω είναι αυτό που σου είπα είναι η αυθεντικότητα κτλ. Και, και επίση πολλοί γνωρίζουν και την παρέα που κάνει με το light. Και σου αρέσει όντω η trap μουσική, δηλαδή βρίσκει ε, σε αυτήν κάποια στοιχεία που να σου αρέσουν. Ε, ή σου αρέσει ο light σαν light σαν άνθρωπο, α πούμε, ποια είναι η σχέση σου γενικά. Επειδή εγώ έκανα στα 20 μου ραπ με το λεκτικό που ήταν α πούμε ο μπαμπά του rap. Okay. και είχα κάνει τα δικά μου τραγούδια, πάντα είχα μια. Ε, αγάπη για, τη, για, αυτό το χώρο. Τώρα, άμα βλέπω νέα παιδιά που ξεκινάνε από το μηδέν και φτάνουν σε ένα σημείο ώστε να είναι οι καλύτερε στην Ελλάδα και να είναι μάγκε να έχουν την οικογένειά του, την κοπέλα του, το αυτοκίνητό του που το έχουν πάρει μόνοι του, για μένα μαγκιά είναι. Ο Λάιτ είναι ένα από αυτού. Και μάλλον κάνω παρέα, αλλά αυτό είναι ένα που τον παραδέχομαι και είναι προσγειωμένο και πατάει τα πόδια του και μπορεί να σκεφτεί ε, μπροστά και δεν κοιτάει μόνο ότι είμαι rockstar και κατάλαβες και πως θα κοιτάει μόνο τις γκόμενες π.χ. και τα αυτοκίνητα κοιτάει μπροστά, καταλαβαίνει ότι, ότι μπορεί να είναι παροδικό κάτι και τα λεφτά που βγάζει πρέπει να τα επενδύσει πολλοί δεν σκέφτονται το μετά σκέφτονται το τώρα αυτός είναι από τους λίγους που σκέφτεται και το μετά έχει δηλαδή επιχειρηματική νοοτροπία. Ναι, είναι κάτι που ψάχνει ανθρώπου που κάνει παρέα. Δηλαδή, θε να κάνει παρέα μόνο με άτομα που έχουν την επιχειρηματική νοοτροπία και μπορεί να συνεννοηθεί. Όχι. Mm. Όχι. Δεν έχει σχέση φιλία με αυτό. Αυτό είναι ωραίο και το παραδέχομαι. Αλλά ο φίλο μου μπορεί να μην έχει καμία σχέση με επιχειρηματικότητα. Μπορεί να είναι ωραίο τύπο, μπορεί να έχει πλάκα και να κάνουμε χιούμορ. Δεν θα κρίνω εγώ τον άλλο να μην είναι καλό επιχειρηματία για να είναι φίλο μου. Καμία σχέση. Περισσότεροι φίλοι μου δεν έχουν καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα, by the way. Κοντινή μου φίλη. Και αυτό ίσω είναι που το κάνει και τόσο αυθεντικό το ότι όντω και... ήταν και από τα παλιά χρόνια, όπω είπε. Ναι. Και του εκτιμώ και είναι αληθινή μου φίλη. Και όχι επειδή έχουν να κερδίσουν κάτι ή επειδή μπορεί η επειδη μπορει τελευταια να έβγαλα πέντε δεκάρε. Έχει δει φίλου σου που αντί να χαίρονται τι επιτυχίε σου να έχουν την ακριβώ αντίθετη αντίδραση. Και να γίνονται ας πούμε, επιθετικοί. Ναι, το έχω, δει. το έχω δει. Αλλά δεν του κρίνω. Δεν του κρίνω ότι μπορεί και εγώ να ήμουν έτσι. Μπορεί και εγώ να είχα ξεκινήσει με κάποιον να μαζεί, α πούμε, από το ίδιο επίπεδο και ο ένα να είναι σούπερ πετυχημένο και ο άλλο να μην έγινε. Και εγώ δεν αζήλευα. Ανθρώπινο ένα. Δεν σου λέω ότι μ' αρέσει, αλλά το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό δεν του κόβω. αυτό να μου κάνει κάποιο κακό. Αλλά απλά να ζηλεύει. Είναι ανθρώπινο συνέστημα ζηγία. Μπα ζηλεύει γιατί έχει πιο αυτοκίνητο, μπα ζηλεύει γιατί έχει πιο κοπέλα, μπα ζηλεύει γιατί έχει πιο πολλά λεφτά. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Υπάρχει κάτι το οποίο, βασικά ποιο είναι το μεγαλύτερο πράγμα αν υπάρχει κάτι το οποίο έχεις απομυθοποιήσει που παλαιότερα θεωρούσες ακατόρθωτο ή αλλά τώρα που το πέτυχες να μην σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Αυτό γενικά το flex και το show off το έχω τελείως απομυθοποιήσει και θα δείτε τώρα στο επόμενο βίντεο που βγαίνει με τον Σαριμπάλ που έχει πλάκα πως επειδή γενικά στην Ελλάδα τρελαίνονται με τα αυτοκίνητα και τα super cars και τα εγώ ε, δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα και δεν με νοιάζουν κιόλα. Τα έκανα σε μικρή ηλικία, τα βαρέθηκα και αυτό λέω και στου φίλου μου, του ράπερ που νομίζουν ότι άμα έχει το καλύτερο αυτοκίνητο, το καλύτερο ρολόι, κάτι κάνει. Και τελικά μετά από 5-10 χρόνια τα καταφέρνουν και το παίρνουν τα παιδιά και μετά το πετάνε σε ένα με το ρολόι. Π.χ. Γιατί δεν σε κρίνει ο άλλο από το ρολόι που φορά, ούτε από το αυτοκίνητο που κυκλοφορεί. Από, από άλλα πράγματα θα σε κρίνουν. Και εμένα το ίδιο. Και τώρα που θα δω, με δέσπα ήρθα εγώ. Σου λέω απλά πράγματα. Που έχω συλλογή με. Δεν θα πω το νούμερο, με πολλά αμάξια, με, με δέσπα ήρθα. Ήταν το πιο πρακτικό νομίζω. Μα ακριβώ. και δεν με νοιάζει κιόλα. Και, και να σου το πω κι αλλιώ, έχω και πέντε μηχανέ τρομερέ. Ε, με δέσπα ήρθα. δεν θα κάνουμε καλή μηχανή, να σου το πω έτσι. Πού θα μπορούσα. Με το πιο εύκολο και το πιο άνετο και το πιο να το πετάξω μια γωνία, να παρκάρω, να μην με νοιάζει κιόλα. Εντάξει, είμαστε και μόνοι, οπότε λε, δεν θα μου το κλέψει και κανεί. Και να μου το κλέψει δεν πειράζει. Μα δεν είναι <laughs> καν αυτό. δεν είναι καν αυτό, γιατί έχω ασφάλεια. Οπότε <laughs> δεν. δεν είναι καν αυτό. Καταλαβέ. Δεν είναι καν ότι φοβάμαι θα μου το κλέψει, οπότε ήρθα με το, με το πιο φτηνό. Είναι ότι δεν με νοιάζει. Το έχω ξεπεράσει από πολλά χρόνια πριν. Πούλησα καταρχά ό,τι αυτοκίνητο είχα που ήταν πολύ show off, το πούλησα. Γιατί δεν, δεν ήθελα να κυκλοφορώ και να με δείχνουν, α πούμε. Ότι το πούλησα. Αν δει το τελευταίο μου πώ στο Instagram, που πάω σε αυτή τη συγκέντρωση που είναι όλα τα αυτοκίνητα, έχει δει τι έχω γράψει. Για αλήθεια δεν το θυμάμαι αυτό. Έχω πάει σε μια συγκέντρωση που είναι. Μαζευόμαστε τριλαμμένοι με αυτοκίνητα. Και σκάνε κάτι Lamborghini, Ferrari, Μακλάρι mm. κτλ. Και, εγώ πάω με ένα αυτοκίνητο που θεωρητικά είναι πολύ καλό. I'm gadgety, και γράφω στο post. Ε, όταν σκάσει μια συγκέντρωση αυτοκινήτων και νομίζει ότι είσαι κάποιο, και τελικά έχει τη μεγαλύτερη κουράδα στη συγκέντρωση. Αυτό έχω γράψει. Μπε να το δει. Τόσο το έχω απομυθοποιήσει το θέμα αυτό. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αν πει τώρα, δώ τα όλα και μείνε ξεσμένα. Ό,τι να είναι. Θα μείνω. Και δεν θέλω να χαλάσω την αλλά θα δει στο βίντεο του Σερμπαλίδη που δείχνει όλα τα αυτοκινητά τελικά με ποιο διαλέγω και πηγαίνω με ποιο πάω στη δουλειά μου με ποιο αμάξι πάω στη δουλειά μου δεν θα το πω θα το δείτε αυτό δηλαδή δεν με νοιάζει καθόλου εγώ θέλω υγεία θέλω η οικογένεια μου να είναι καλά και αν θα έχει τώρα το super car ή το λιγότερο super car κατάλαβες δεν μου κάνει διαφορά Υπήρχε κάποιο γεγονό που σε έκανε, α πούμε, εντό εικόνα να αλλάξει και να πάρει αυτή την απόφαση, ήρθε σταδιακά. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν μεγαλώνει και βλέπει τελικά τι είναι τα σημαντικά πράγματα, αρχίζει λίγο να ξενερώνει με αυτά. Και όταν, α πούμε, χάσει κάποιον από την οικογένειά σου ή από υγεία, από αρρώστια, από οτιδήποτε, καταλαβαίνει ότι τώρα <χι> δεν έκλωφορει με Ferrari δηλαδή το σημαντικό. Δεν θα σου έρθει πίσω ο, ο... ο συγγενής σου, ο πατέρα σου, ο παππού σου. καταλαβες ή κυκλοφορείς με φεράρι ή κυκλοφορείς με φίατ Και βλέπεις ότι ή κυκλοφορεί με Ferrari, ή κυκλοφορεί με Fiat. Βλέπει ότι η ζωή είναι για άλλα πράγματα ούτε θα είναι ωραίο να κυκλοφορεί στον δρόμο και όλοι να σε δείχνουν. Και να κοίτα αυτό κυκλοφορεί με Ferrari. Καταλαβαίνω κάποιοι που το κάνουν και του κρίνω, μόνο του τα βγάλανε και καλά κάνουν. Και μπράβο οι ράπερ που κυκλοφορούσαν με ποδήλα το BMX και τώρα έχουν Ferrari. Μπράβο του. Μαγιά το θεωρώ. Αλλά μετά από μια ηλικία θα δει ότι αυτοί θα πούνε. Ωραία, πήραμε τη και τώρα τι κάνουμε. Μήπως αυτά τα λεφτά να τα βάλω σε ένα σπίτι, Μήπω αυτά τα λεφτά να αγοράσω ένα διαμέρισμα που θα τον νοικιάζω και θα βγάζω λεφτά αντί να είναι ένα αυτοκίνητο που χάνει λεφτά. Θα το δουν αλλιώ. Αλλά είναι μικρή. Κι εγώ στα 22 τρελαμένο ήμουνα. Ξέρεις. Τώρα όμω δεν είμαι. Είμαι 45, δεν είμαι μωρό. Οπότε τα βλέπω τελείω αλλιώ τα πράγματα. Αν και εγώ καιρό τώρα έχω αλλάξει, α πούμε, mode. Δεν έγινε τώρα στα 45. Μπορώ να πω από τα 30 από τα high 20. Είχε οριμάσει πιο ωραία. Είχα αρχίσει να... Ναι, γιατί είχα μπει στη δουλειά πολύ νωρί. Και κατάλαβα ότι κανεί δεν με κρίνει από το αν έχω Ferrari ή χρυσό ρολόι. Θα με κρίνουν από το track record μου, από τη δουλειά μου, από την οικογένειά μου, από το πώ φέρομαι στην οικογένειά μου, από αυτά τα πράγματα. Όχι αν έχω Ferrari και χρυσό ρολόι και δεν ξέρω τι. Αλλά ξανά λέω, δεν κατακρίνω του άλλου. Δικά του τα λεφτά, α πάρουν ό,τι θέλουν. Δεν, δεν τα κλέψαν από κανένα αφού πάνε καλά και κάνουν views και πουλάνε τραγούδια και βγάζουν τόσο λεφτά για να έχουν αυτά τα πράγματα, μπράβο τους. Τέλεια. Ε, χάρη μου, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Παρακαλώ. Ε, πριν κλείσουμε να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση που συνηθίζουμε να κάνουμε. Τι συμβουλή θα έδινε στον νεότερο εαυτό Να μην μασάς. Αυτό θα, θα, αυτό θα έδινα. Γιατί ενώ γενικά δεν μάσαγα και πήγα κόντρα σε ανταγωνιστέ πολύ μεγαλύτερου από μένα και πολύ πιο δυνατού από μένα, υπήρχαν στιγμέ που είχα κολφίτ, α πούμε. Και φοβόμουνα και έκανα πίσω. Τελικά, επειδή είναι δύσκολο ο ανταγωνισμό και δύσκολη η, η, η επιχειρηματική ζωή, δεν πρέπει να μασά. Και α είναι ο άλλο πιο δυνατό, πιο μεγάλο, οτιδήποτε. Και θα σου βγει μπροστά σου ότι είσαι γενναίο. Και θα ακούγεται ότι είσαι γενναίο. Και άμα είσαι γενναίο και ξέρουν ότι δεν μασά, θα σε φοβούνται οι υπόλοιποι αντί να φοβάσαι εσύ. Άρα, αυτό θα ήθελα να σα συμβουλήσω. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το επεισόδιο για σήμερα. Αν είστε μέχρι εδώ, σημαίνει ότι σα άρεσε. Οπότε κάντε ένα like. Και αν θέλετε να δείτε περισσότερα επεισόδια σαν γι' αυτό στο μέλλον, κάντε ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη. Και βάλτε και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα.